Να σας χαιρετήσουμε, κυρίες και κύριοι, και σήμερα με την εκπομπή μας είναι οι παρεμβάσεις από το Σταρ Βορείου Ελλάδος. 7 του μήνα σήμερα, θα λέγαμε, μια επαναλαμβανόμενη κατάσταση σε ολόκληρη τη χώρα, σε ολόκληρο τον κόσμο, ελάχιστος κόσμος στους δρόμους, γενικότερα μια αβεβαιότητα. Οι μόνοι χώροι που συγκεντρώνουν πλέον πολίτες είναι τα σούπερ μάρκετ, οι τράπεζες και τα φαρμακεία. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν κινείται η χώρα και θα κινείται και τις επόμενες ημέρες. Εμείς θα δούμε και θα σχολιάσουμε κάποια πράγματα. Να χαιρετήσουμε όμως στο ξεκίνημα, γιατί είναι σε συνεχείς τηλεδιασκέψεις και λόγω της ιδιότητάς του, τον Δήμαρχο Τρικαίων και Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου. Κύριε Δήμαρχε, τι κάνετε? Καλησπέρα από τα Τρίκαλα, σήμερα επιτέλους με λιακάδα βέβαια. Η αλήθεια είναι πως ο καλός καιρός μάλλον δεν βοηθάει ιδιαίτερα την προσπάθεια που γίνεται σε όλη τη χώρα να μείνουμε μέσα. Αλλά και αυτός χρειάζεται, γιατί η αλήθεια είναι μάθει να ζούμε διαφορετικά. Να πούμε φυσικά, Δήμαρχε, ότι δεν ξέρουμε αν χρειαζόμαστε καλό καιρό ή κακό καιρό. Λένε ότι με την καλοκαιρία μπορεί ο κορονοϊός να τιθασευθεί. Άλλοι λένε φυσικά ότι με την καλοκαιρία μπορεί ο κόσμος να σπάσει το εμπάρκο, μπορούμε να πούμε. Στην ουσία, με τον καλό καιρό θα σέβεται ο ιός, αλλά όχι ο κόσμος. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δύο έννοιες οι οποίες δυστυχώς δεν συγκλίνουν. Παρ' όλα αυτά το παλεύουμε, και εμείς το παλεύουμε καλά, όπως νομίζω και σε εσάς απάνω, γιατί γίνεται μια εξαιρετική δουλειά. Πρέπει να τονίσουμε φυσικά ότι έχετε και τη θεσμική ιδιότητα του Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Είχατε και μια τηλεδιάσκεψη με τον Πρωθυπουργό και εσείς και ο Πρόεδρος, ο κύριος Τζικώστας των Περιφερειαρχών. Τι συμπεράσματα βγάλατε, κύριε Δήμαρχε? Νομίζω πως είναι διαφυσβήτητο το γεγονός ότι σε όλο αυτό το διάστημα ήταν από τις πρώτες φορές τα τελευταία χρόνια, που τουλάχιστον εγώ θυμάμαι, όπου το κεντρικό κράτος φέρθηκε σοβαρά, γρήγορα και με υπευθυνότητα. Και αυτό νομίζω πως του αναγνωρίζεται. Πολλοί λένε δε ότι είναι από τις φορές που το κράτος ήταν σοβαρό και δεν είναι σοβαροί οι πολίτες. Κυρίως για τα συμβάντα τα οποία είδαμε το προηγούμενο διάστημα, όπου μάλλον δεν είχαμε αντιληφθεί την κρίσιμότητα των καταστάσεων. Αρχίζουμε, νομίζω, και εμείς σιγά σιγά ως πολίτες να μαζευόμαστε και να ακολουθούμε αυτό το οποίο η Επιτροπή των Ειδικών έχει προτείνει. Μπορεί να υπάρχουν διάφορα θέματα και απόψεις για το πώς έπρεπε να προσεγγίσουμε την κρίση. Νομίζω όμως πως το αποτέλεσμα δικαιώνει αυτούς που κάναν τις συγκεκριμένες επιλογές. Για πέστε μου τώρα, η ΚΕΔΕ τώρα, σαν Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, τι πρωτοβουλίες αναλαμβάνει, κύριε Δήμαρχε, και αν ο κάθε Δήμος λειτουργεί ουσιαστικά κατόπιν ενεργειών του? Ο κάθε Δήμος ουσιαστικά πρέπει να πάρει τις πρωτοβουλίες οι οποίες θα είναι και προσαρμοσμένες στις τοπικές ανάγκες. Αυτό το οποίο η ΚΕΔΕ από την αρχή έκανε ήταν να σταθεί δίπλα στους Δήμους αλλά και δίπλα στο Υπουργείο Εσωτερικών, με το οποίο έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία, προκειμένου να λύσουμε διάφορα νομικά ζητήματα τα οποία προκύπτανε καθημερινά λόγω της όλης κατάστασης, λόγω της πρωτόγνωρης αυτής της κατάστασης. Και καταφέραμε σε πολύ γρήγορο διάστημα και οι Δήμοι να μεταφέρουν τα προβλήματά τους σε εμάς, προκειμένου να λύσουμε, να βρούμε τον τρόπο να τα λύσουμε, αλλά και οι Δήμοι με το προσωπικό ασφαλείας που είχαν να μείνουν όρθιοι. Φροντίσαμε λοιπόν να βγάλουμε πολύ γρήγορα προς τα έξω το νέο διευρυμένο πρόσωπο του βοήθειας στο σπίτι, έτσι ώστε κανείς ηλικιωμένος ή άτομο το οποίο ανήκει σε ευπαθή ομάδα να μην νιώσει μόνος. Η ΚΕΔΕ φρόντισε να βρει τρόπους και μέσα έτσι ώστε αυτή η δουλειά να γίνει ακόμα πιο γρήγορα, με συμφωνίες που κάναμε προκειμένου να καταφέρουμε να βρούμε στόλο, αυτοκίνητα, με εθελοντές οι οποίοι πέσαν στη μάχη και αυτοί στις περιπτώσεις που υπήρχε ανάγκη, μέσω και της Παπαστράτος αλλά μέσω και του κόμματος Νέας Δημοκρατίας, που μας δώσαν μια πλήρη λίστα με 1.200 άτομα σε όλη την Ελλάδα. Και είμαστε εδώ προφανώς να συνεργαστούμε και με άλλους φορείς, με την κοινωνία των πολιτών, προκειμένου να δώσουμε και άλλες τέτοιες λύσεις όπου χρειαστούν. Συνεχίσαμε με το να βρούμε τρόφιμα σε συνεργασίες που κάναμε με μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, και αυτά τα κατευθύναμε εκεί που οφείλαμε, δηλαδή σε περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο. Και μιλάω για την Καστοριά, την Κοζάνη, την Ξάνθη. Εκεί πέρα λοιπόν φροντίσαμε να έχουν οι δήμαρχοι, στα αδελφοί μας, τρόφιμα και να βοηθήσουν όλες αυτές τις κοινωνίες που ήταν σε καραντίνα. Σε συνεργασία πάλι με το Υπουργείο Εσωτερικών, από σήμερα δίνουμε μάσκες και υγειονομικό υλικό σε όλους τους Δήμους για το βοήθεια στο σπίτι. Και βάλαμε και μια νέα μεγάλη παραγγελία, προκειμένου και την επόμενη ή μεθεπόμενη εβδομάδα να έρθουν άλλο 500.000 μάσκες, έτσι ώστε και στις καθαριότητες μας να μην λείψει υλικό. Η συνεργασία τώρα με το Υπουργείο Εσωτερικών, αυτονόητα πιστεύω από τα λεγόμενά σας ότι είναι ιδιαίτερα καλή αυτή την περίοδο, που υπάρχουν και δυσκολίες τεχνικές, κύριε Δήμαρχε. Είναι πάρα πολύ καλή σε καθημερινό επίπεδο και πολλές φορές τη μέρα.
Γιατί πραγματικά πολλές φορές τη μέρα προκύπτουν νέα προβλήματα. Και αυτό το οποίο πλέον έχουμε φιξάρει σε καθημερινή βάση είναι μια ενημέρωση ηλεκτρονικά για το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε μεμονωμένα και διαφορετικά πολλές φορές προβλήματα που έχουν δει μεταξύ τους. Γιατί την ώρα αυτή σε αυτό κρινόμαστε, στα αντανακλαστικά και στην ευελιξία που δείχνουμε. Να τονίσουμε φυσικά ότι ο Δήμος Τρικάλων Τρικαίων, όπως είναι το κανονικό, κύριε Παπαστεργίου, είναι ένας Δήμος που πολυσυζητήθηκε, σας το είπα πριν ξεκινήσουμε, στα πάνελ εδώ, στο debate του Star Βορείου Ελλάδος, μεταξύ των υποψηφίων δημάρχων της Δράμας, πιο πολύ συζητούσα για τα Τρίκαλα παρά για τη Δράμα. Εκεί κάνατε μάλλον μεγάλα βήματα, από όσο καταλαβαίνω. Γίνανε μεγάλα βήματα, όχι γιατί βρήκαμε χρήματα. Για μένα το πιο σημαντικό είναι τα όσα κάναμε με τα χρήματα που δεν είχαμε και το χρέος το οποίο είχαμε να διαχειριστούμε, χρέος το οποίο μας ήρθε από το παρελθόν. Πάνω από 50 εκατομμύρια αναλάβατε. Κάπου τόσο, κάπου τόσο, κάπου τόσο. Το πιο σημαντικό παρόλα αυτά είναι, νομίζω, η αλλαγή την οποία έδειξε διάθεση να κάνει η τοπική κοινωνία. Δηλαδή δεν είναι τόσο τα ηλεκτρονικά για τα οποία είμαστε ίσως γνωστοί σε μια μερίδα πληθυσμού. Αυτό το οποίο ίσως δεν είναι τόσο γνωστό είναι το πόσο η ίδια η κοινωνία βοήθησε, η ίδια η κοινωνία θέλησε να αλλάξει και να ακολουθήσει τη δική μας γραμμή και το δικό μας όραμα σε πολλά πράγματα. Θα σας έλεγα, ας πούμε, τη χρήση του ποδηλάτου και την δημιουργία νέων ποδηλατοδρόμων που για να γίνουν έπρεπε να βγάλουμε αυτοκίνητα από το κέντρο, τη διαχείριση του προσφυγικού, την διαχείριση του αντικαπνιστικού πριν από 2,5 χρόνια, όταν κανείς στην Ελλάδα δεν τολμούσε να συζητήσει για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού. Όλα αυτά λοιπόν δείξαν μια κοινωνία που είναι ρυθμισμένη να αλλάξει, αρκεί να εμπνευστεί και ανάλογα. Και είμαι σίγουρος πως και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας και στα μέρη τα δικά σας γίνεται μια εξαιρετική δουλειά από τον συναδέλφο. Ένα μήνυμα που θέλετε να στείλετε, κύριε Δήμαρχε, στον κόσμο και σαν ΚΕΔΕ και οτιδήποτε προγραμματίζεται από εδώ και πέρα. Το μήνυμα είναι ένα, το να πορευτούμε μαζί. Δεν νοείται πρωτοβουλίες του Δήμου χωρίς να υπολογίζουμε τους πολίτες να συμμετέχουν σε αυτές τις πρωτοβουλίες και να στηρίζουν την ίδια την κοινωνία, γιατί ο Δήμος η κοινωνία είναι. Και φυσικά το αντίστροφο, δεν νοείται Δήμος ο οποίος δεν αφουγκράζεται τις ανάγκες της κοινωνίας. Ότι αυτή η πορεία πρέπει να είναι κοινή, να υπάρχει κοινός βηματισμός και έτσι ακριβώς πρέπει να περπατήσουμε προκειμένου να βγούμε από τις δυσκολίες που προκύπτουν και που πολλές φορές δεν μπορούσαμε καν να διανοηθούμε. Να πούμε πάντως ότι αυτά που κάνατε τώρα ουσιαστικά με τον ηλεκτρονικό τρόπο εξυπηρέτησης των πολιτών, κύριε Δήμαρχε, γίναν και πολύ επίκαιρα στις μέρες μας λόγω του κορονοϊού. Όλα σχεδόν πρέπει να γίνονται ηλεκτρονικά. Εσείς μάλλον προλάβατε τις εξελίξεις. Μα δεν βλέπετε πόσο πιο απλή είναι η ζωή μας τελικά, έτσι. Στα θέματα των τηλεδιασκέψεων, στα θέματα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μέσω της κεντρικής πύλης του δημοσίου, του gov.gr, το οποίο βγήκε έστω και λίγο πιο γρήγορα στον αέρα, έστω και με μικρά τεχνικά ζητήματα. Αλλά παρόλα αυτά, μια καινούργια ψηφιακή Ελλάδα γεννιέται, μια καινούργια Ελλάδα με διαφορετική νοοτροπία αρχίζει και εμφανίζεται. Και ελπίζω όλα αυτά να τα θυμηθούμε και την επόμενη μέρα μετά το τέλος αυτής της κακόγουστης φάσης του κορονοϊού, να κρατήσουμε τα πολύ λίγα θετικά μέσα στα οποία εντάσσω πλέον αυτή την ψηφιακή μετάβαση της χώρας σε πιο γρήγορες διαδικασίες, σε πιο απλές διαδικασίες και σε διαδικασίες που δεν αναγκάζουν το Δημόσιο να έρθει στη δημαρχία μας για κανένα λόγο. Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε. Σας χαιρετώ. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Παπαστεργίου θερμά. Πραγματικά ήταν πολύ δύσκολο να βρούμε κάποια στιγμή χρονική για να επικοινωνήσουμε μαζί του. Είναι συνεχώς συσκέψεις και λόγω του ότι είναι Δήμαρχος Τρικαίων, αλλά και γιατί είναι Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, ένας Δήμαρχος που είναι αρκετά χρόνια μπροστά, θα λέγαμε, και γενικότερα εκεί ο Δήμος Τρικάλων με τις πολλές και σημαντικές παρεμβάσεις που έκανε και που τον έκανα γνωστό σε ολόκληρο το Πανελλήνιο. Κάπως έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουν τα γεγονότα. Είδαμε και τις δράσεις που θα κάνει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος σε μια χρονική στιγμή φυσικά που αρχίζουμε σιγά σιγά να βλέπουμε ότι έρχεται και η Μεγάλη Εβδομάδα. Έρχεται και το Πάσχα, ένα Πάσχα πολύ διαφορετικό φέτος, το οποίο θα έχει ναούς χωρίς πιστούς, όπου εκεί θα είμαστε, θα παρακολουθούμε μέσω τηλεοπτικών δεκτών, μέσω της τηλεόρασης Star Βορείου Ελλάδος, της ακολουθίας της Μεγάλης Εβδομάδος. Γενικά θα είμαστε λοιπόν και εκτός των εκκλησιών και δεν θα υπάρχουν μεγάφωνα για να μην συγκεντρωθεί κόσμος. Θα είναι διαφορετικό Πάσχα, ευχόμαστε να μην το ξαναζήσουμε
κυρίες και κύριοι, κάτι τέτοιο, για τον απλούστατο λόγο ότι όλες αυτές οι διαδικασίες φέρνουν τα πάνω κάτω. Ο επιχειρηματικός κόσμος πραγματικά είναι σε πολύ μεγάλη ανησυχία. Επιχειρήσεις οι οποίες θα δουλεύαν την Μεγάλη Εβδομάδα θα παραμείνουν κλειστές. Επιχειρήσεις οι οποίες είναι ανοιχτές λένε γιατί δεν μας κλείσαν και εμάς, γιατί ουσιαστικά είμαστε ανοιχτοί αλλά είναι σαν να είμαστε κλειστοί. Έτσι λοιπόν δεν μπορούμε να πούμε να πάει και πολύ καιρό ακόμα η κατάσταση. Να χαιρετήσουμε τώρα την Χαρά Κεφαλίδου, μετά τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ λοιπόν. Πάμε στη Χαρά Κεφαλίδου, την βουλευτή δράμας του κινήματος Αλλαγής, να την χαιρετήσουμε. Κυρία Καλό Κεφαλίδου, μεσημέρι. Τι κάνετε να... κύριε Φυλαχτέ. Προσπαθούμε να είμαστε καλά, πρέπει να πω, με όσα ζούμε. Είναι γεγονός πάντως ότι αυτά που ζούμε είναι ιστορικά καταγεγραμμένα, ίσως δεν θα ξανασυμβούν ποτέ. Και ευχόμαστε να μην ξανασυμβούν ποτέ, κυρία Κεφαλίδου. Ευχόμαστε να μην ξανασυμβούν, γιατί δεν είναι εύκολο όλη αυτή η πρωτόγνωρη περιπέτεια στην οποία έχει μπει η ανθρωπότητα και η χώρα μας. Μας έχει αποσυντονίσει, μας έχει προβληματίσει, μας έχει κάνει να ξανασκεφτούμε τις πολλές βεβαιότητες με τις οποίες μέχρι σήμερα πορευόμασταν. Είναι αλήθεια ότι και όταν προσπαθείς να δουλέψεις από το σπίτι δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Έχουμε μάθει σε άλλους ρυθμούς και ο αυτοπεριορισμός είναι μεγάλη άσκηση, αλλά νομίζω ότι τα πάμε καλά. Πάντως ο κόσμος έχει ανάγκη, και το λέω με πολύ ειλικρίνεια, να ακούσει και ένα μπράβο και ένα ευχαριστώ, γιατί αυτός ο αυτοπεριορισμός μέχρι σήμερα μας έχει οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα και σε επίπεδο νομού και σε επίπεδο Ελλάδας. Εννοείται φυσικά τα καταγεγραμμένα κρούσματα κορονοϊού. Καταγεγραμμένα φυσικά, αυτά εννοώ. Είναι ώρες δύσκολες για όλους τους ανθρώπους, ειδικά καθώς πλησιάζει η Μεγάλη Εβδομάδα, που έχουμε συνηθίσει να έχουμε έναν άλλο τρόπο προσέγγισης, ενώ και την παρουσία μας στις εκκλησίες και το τελετουργικό και όλη αυτή η ανάγκη που έχουμε ως άνθρωποι να εκφραστούμε και να αισθανθούμε και την Εβδομάδα των Παθών, όμως νομίζω ότι θα δείξουμε ακόμη μια φορά ότι μέσα από τον αυτοπεριορισμό μας δείχνουμε την αγάπη στο πλησίον μας και κατανοούμε την μοναδικότητα αυτής της εποχής που ζούμε. Για πέστε μου τώρα, σε μια περίοδο που απαιτείται το όλοι μαζί, η συνένωση κλπ, βλέπουμε και κάποιες αποφάσεις, κυρία Κεφαλίδου, οι οποίες πραγματικά προκαλούν εντύπωση. Όπως είναι αυτή η διαφημιστική καμπάνια, τι ακριβώς είναι, δεν κατάλαβα, αυτά τα περίφημα 11 εκατομμύρια για τα οποία γίνεται μεγάλη κουβέντα, τα οποία δόθηκαν ουσιαστικά στα μεγάλα πανελλαδικής εμβέλειας μέσα ενημέρωσης. Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι αυτή η ωραία εικόνα, η καλή εικόνα που προσπαθεί η κυβέρνηση να περάσει και σε ένα μεγάλο βαθμό με τη συνένεση όλου του πολιτικού κόσμου τα έχει καταφέρει, έχει και φάλτσα, έχει και παραφωνίες. Λοιπόν, αυτή η απόφαση η οποία πραγματικά εντυπωσιάζει και με ενδιαφέρον την κοίταξα κι εγώ, αφορά μία δέσμευση πίστοσης 11 εκατομμυρίων ευρώ για υλοποίηση επικοινωνιακής εκστρατείας για μέτρα πρόληψης κατά του κορονοϊού. Και θα μου πεις ότι η δαπάνη χρειάζεται, ότι η καμπάνια ενημέρωσης είναι κάτι που χρειάζεται σε αυτές τις εποχές. Τα φυλάδια και τα σποτ και τα ενημερωτικά. Δεν υπάρχει αντίρρηση σε αυτό. Όμως να σας πω ένα πράγμα, ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος έγινε αφιλοκερδός, τουλάχιστον αυτό λένε οι ηθοποιοί που συμμετείχαν. Απ' την άλλη τα λεφτά είναι πάρα πολλά. Είναι νομίζω αναγκαίο να μάθουμε προς τα πού θα πάνε όλα αυτά τα λεφτά, γιατί ακριβώς γίνονται αυτές οι δαπάνες, με τι προϋπολογισμό, με τι απολογισμό. Και στο τέλος δεν είναι μόνο η Αθήνα Ελλάδα. Εάν όλα αυτά πρέπει να γίνουν με κάποιο τρόπο, πρέπει να σκεφτόμαστε και αυτό που πάντα λέμε, ότι και η περιφέρεια πρέπει με κάποιο τρόπο να έχει και αυτή ένα κομμάτι από τις υποχρεώσεις αλλά και από τα δικαιώματα. Λοιπόν, με πολύ ενδιαφέρον καταγράφουμε αυτή την παραφωνία της κυβέρνησης και να ξέρετε ότι θα το παρακολουθήσουμε
γιατί σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή είναι, θα έλεγα τουλάχιστον, λάθος να υπάρχουν άκομψες κινήσεις και να χαλάει αυτή η προσπάθεια η συνολική. Εδώ θέλουμε μεγάλες και θαραλέες κινήσεις, όχι τέτοιες κινήσεις που δείχνουν ότι μπορεί να υπάρχει και ένα ψήγμα να τακτοποιήσουμε κάποιους δικούς μας ανθρώπους ή να κλείσουμε το μάτι σε μια κατηγορία μέσων ενημέρωσης, γιατί αυτό στην πορεία θα το χρειαστούμε. Για πέστε μου για κάτι ακόμη. Εδώ βλέπουμε και μια έλλειψη επικοινωνίας σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο. Αυτό το μοντέλο τώρα βγάζουμε το διάγγελμα καθημερινά στις 6 και από εκεί και πέρα έχουμε και ένα χάρτη και βλέπουμε τι γίνεται σε κάθε περιοχή. Είναι, πιστεύετε, αποτελεσματικό ή απαιτείται μια καλύτερη ενημέρωση σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο? Αυτό που λέτε θα το συνδυάσω λίγο με τα όσα χθες άκουσα να λέει και ο αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Παπαδόπουλος, στη δική σας εκπομπή. Μοιράζομαι απολύτως και τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες του. Γιατί τώρα είναι η ώρα όπου ο καθένας από μας είναι αντιμέτωπος με τις ευθύνες του, με την εμπιστοσύνη που ο κόσμος δείχνει σε όλους εμάς. Άρα πρέπει ο συντονισμός σε τοπικό επίπεδο να είναι άριστος και να υπάρχει ειλικρίνεια και ενημέρωση. Η προσπάθεια που κάνει ο ΕΟΔΗ, η πανελλαδική, για να γίνονται κάποιες ανακοινώσεις, να υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα και να υπάρχει ένας τρόπος να υπάρχει ασφάλεια και αξιοπιστία σε ό,τι λέγεται, αποδεκτός. Δεν γίνεται όμως σε επίπεδο νομού να μην μπορούμε να έχουμε μία πλήρη εικόνα για τα κρούσματα, για το πού βρισκόμαστε, για το τι ενέργειες πρέπει να γίνουν, πού πονάει το σύστημα, πού χρειάζεται παρέμβαση, πού χρειάζεται να γίνει μια τηλεφωνική επικοινωνία και να μπορέσουμε όλοι από κοινού να συμβάλλουμε και να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει πολλά προβλήματα ο νομός σε σχέση και με την περιφέρειά μας, που έχει 51 ανθρώπους που χάθηκαν, είναι ένα καλό δείγμα, αλλά για πόσο θα κρατήσει αυτή η καλή μας τύχη? Εδώ χρειάζεται σχέδιο, εδώ χρειάζεται συνεννόηση και πραγματικά σας λέω ότι τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά προσπαθώ να κρατήσω την επαφή μου μέσα από συχνές επικοινωνίες για να έχω μία προσωπική εικόνα. Όμως αυτό δεν μπορεί να μείνει στη φιλοπατρία του καθενός. Εδώ χρειάζεται σχέδιο και νομίζω ότι καλό θα είναι όλοι όσοι είμαστε αυτή τη στιγμή πρώτη γραμμή να μπορέσουμε να έχουμε μια ειλικρινή και πλήρη ενημέρωση για το τι προβλήματα έχει ο νομός, όχι μόνο σε επίπεδο αντιπεριφέρειας, αλλά και σε επίπεδο νοσοκομείου, πρωτοβάθμιας υγείας, γενικά να υπάρχει ένας μηχανισμός που να είναι σε εγρήγορση. Αχρίαστος, αυτό εύχομαι, αλλά να υπάρχει ένα σχέδιο. Τι κάνει ο καθένας μας? Να σας ευχαριστήσω, κυρία Κεφαλίδου. Πριν κλείσω, ναι. Επιτρέψτε μου, επειδή σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Υγείας και επειδή πραγματικά υπάρχουν οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής που σε αυτούς είναι αφιερωμένη αυτή η μέρα, είναι οι ήρωες πίσω από τις μάσκες, θέλω να ξαναθυμίσω την πρόταση που έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ, το Κίνημα Αλλαγής, για να μπουν όλοι οι άνθρωποι του ΕΣΥ στα βαρέα και ανθυγιεινά. Είναι κάτι που νομίζω πρέπει ο Πρωθυπουργός να ακούσει. Πρέπει όλο το πολιτικό σύστημα να βοηθήσει σε αυτό, γιατί χρειάζεται πια έμπραχτα να πούμε το ευχαριστώ στους ανθρώπους αυτούς και όχι με χειροκροτήματα. Το καλύτερο εαυτό τους. Να είστε καλά. Καλή δύναμη σε όλους μας και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συμπολίτες μας για την αυτοσυγκράτηση που δείχνουν μέχρι τώρα. Καλή να είστε δύναμη. Καλά. Η Χαρά Κεφαλίδου ήταν η βουλευτής δράμας του Κινήματος Αλλαγής, κυρίες και κύριοι. Και είδαμε και θέματα που αφορούν την ευρύτερη πολιτική επικαιρότητα και φυσικά αυτή την ώρα αυτό που απαιτείται σε πολύ μεγάλο βαθμό και είναι απαραίτητο είναι να έχουμε μία όσο το δυνατόν καλύτερη ενημέρωση τοπικά. Είναι ένα θέμα που έχει αναδειχθεί, είναι ένα θέμα το οποίο καλό θα ήταν έστω με γραπτό κείμενο να δίδονται κάποια στοιχεία σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας, από όλα τα νοσοκομεία της χώρας, ώστε να μην υπάρχει αυτό το ράδιο αρβίλα ή να μην ακούγονται διάφορες ειδήσεις από εδώ και από εκεί
και να προσπαθείς να κουράζεσαι και εσύ, να κουράζεσαι και το κεφάλι σου προσπαθώντας να βρεις λύση σε ένα απλό ζήτημα, είναι ένα θέμα που αφορά, που είναι ένα δημόσιο πρόβλημα πλέον, είναι ένα μεγάλο θέμα, είναι ένας πόλεμος, που στον πόλεμο σίγουρο είναι ότι αυτό που δεν είναι απαραίτητο είναι η μη έγκυρη ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, και να ακούγονται διάφορα από εδώ και από εκεί, τα οποία τελικά μόνο σύγχυση προκαλούν. Εμείς είμαστε εδώ φυσικά και σας ενημερώνουμε καθημερινά. Λέγαμε και πριν ξεκινήσει η Χαρά Κεφαλίδου για την εικόνα που παρουσιάζει, κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή ολόκληρη η χώρα, αλλά κυρίως η πόλη της Ράμας. Είναι μια εικόνα μελαγχολίας, είναι μια εικόνα που είναι πρωτόγνωρη. Στην τράπεζα μπαίνουν ένας μπαίνει, ένας βγαίνει και δεν μπορεί να είναι πάνω από 5 άτομα μέσα στο τραπεζικό κατάστημα. Ταλαιπωρία για τον κόσμο. Έχει κάποιες δουλειές, πρέπει να τις κάνει, περιμένει αρκετή ώρα σε απόσταση ασφαλείας ο ένας από τον άλλον. Τηρούνται τα μέτρα σε πολύ μεγάλο βαθμό και αυτό είναι το ευχάριστο στην όλη υπόθεση. Και να χαιρετήσουμε και τον Θεόφιλο Ξανθόπουλο, βουλευτή Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Θεόφιλε Ξανθόπουλε, καλό σου μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς, καλό μεσημέρι στους ακροατές μας που μένουν σπίτι. Μένουμε σπίτι και μένετε και εσείς σπίτι λογικά, κύριε Ξανθόπουλε, έχω την αίσθηση. Προφανώς, προφανώς. Είχα την τύχη να έχω, ουσιαστικά η Βουλή έχει κάνει ένα καταμερισμό για να μην υπάρχει ο συγχρονισμός των βουλευτών αλλά και των υπαλλήλων, με αποτέλεσμα να υπάρχει την τρίτη συνεδρίαση επιτροπών και την πέμπτη, μία μέρα μόνο ολομέλεια, στην οποία παρίσταται από κάθε κόμμα ο εισηγητής του νομοσχεδίου και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Δηλαδή δύο άνθρωποι από κάθε κόμμα, επί 5 κόμματα, 10 συν το Προεδρείο. Για πέστε μου τώρα όμως. Κύριε Ξανθόπουλε, εδώ βλέπω ότι... Σας ακούω. Μ' ακούτε τώρα. Ναι, ναι. Εδώ βλέπω ότι γίνονται και πράγματα τα οποία με fast track διαδικασίες προωθούνται. Δηλαδή 11 εκατομμύρια για τα μέσα ενημέρωσης, κάτι άλλα χρήματα για κάτι διόδια. Για δώστε μας κάποια στοιχεία. Κοιτάξτε, αν έχετε. Να πω καταρχάς ότι η χώρα βιώνει μια εξαιρετικά έκτακτη συνθήκη. Έτσι. Πρακτικά έχουν ανασφάλει άρθρα του συντάγματος. Και εδώ η κυβέρνηση θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική, γιατί ακριβώς ενώ το μείζον είναι η πανδημία και να προσπαθήσουμε να ξεφύγουμε από αυτό το πρόβλημα με τις λιγότερες δυνατές συνέπειες, γιατί συνέπειες θα υπάρχουν, μέσα στη διαδικασία αυτή λοιπόν η κυβέρνηση βρίσκει ευκαιρία και νομοθετεί με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, όπως είναι λογικό, κάποιες διαδικασίες οι οποίες βγάζουν μάτι. Δηλαδή το γεγονός ότι χρηματοδότησε μια καμπάνια ενημέρωσης για τον κορονοϊό με 11 εκατομμύρια με αδιαφανείς διαδικασίες, κάναμε έτοιμα εμείς να δούμε τη σύμβαση και πώς και τι και τα λοιπά, ως βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ εννοώ, ή το γεγονός ότι επειδή ο οδικός άξονας Μοραίας είχε πτώσει στα διόδια, επιδοτείται με 10 εκατομμύρια 900.000 ευρώ. Αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι προκλητικά και δείχνουν ουσιαστικά αυτό που έχω πει πάρα πολλές φορές στο τελευταίο διάστημα, ο λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται. Αντί η κυβέρνηση να προσπαθεί να δημιουργήσει ένα αραγές μέτωπο στο εσωτερικό και να παλέψουμε όλοι μαζί για να βγει η χώρα από αυτό το πρόβλημα και κυρίως τι θα έχουμε μετά το πρόβλημα αυτό, γιατί εκείνο θα αντιμετωπίσουμε, ο κορονοϊός θα περάσει, η πανδημία θα εξαλειφθεί, αλλά τα οικονομικά της αποτελέσματα θα τα αντιμετωπίσουμε επί πολλά χρόνια, κινείται σε ρυθμούς και με τρόπους εντελώς μικροκομματικούς και παλαιοκομματικούς, εξοφλεί γραμμάτια, εξυπηρετεί ημέτερους και δισκιάζει αυτό που έχει ανάγκη η κοινωνία πάνδημα και συνολικά να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Μάλιστα, να πούμε φυσικά ότι το είπατε κιόλας, ότι έχουμε την επόμενη μέρα, η επόμενη μέρα είναι στο άγνωστο. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει και βάρκα, κύριε Ξανθόπουλε, για να υπάρχει ελπίδα. Όμως, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση 2 ή και 3 μήνες, λέμε να συνεχιστεί έναν και θα είναι το καλύτερο σενάριο. Αν συνεχιστεί όμως περισσότερο, πιστεύω ότι τα πράγματα θα είναι, ούτε η λέξη δραματικά μπορεί να τα εκφράσει, στο μέγεθος που θα εξελιχθούν.
Κοιτάξτε, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ψύχρεμοι. Δεν ξέρουμε πόσο θα πάει. Επίσης, δεν μπορούμε να μετρήσουμε από τώρα το τι συνέπειες θα έχει. Αυτό όμως που μπορούμε να κάνουμε είναι να οργανώσουμε την άμυνά μας ως κοινωνία αφενός και ως πολιτεία αφετέρου για να αντιμετωπίσουμε τις δυσμενείς συνέπειες. Ήδη εχθές εμείς κάναμε μια πολύ γενναία παρέμβαση με τη συνέντευξη που έκανε ο πρόεδρος, ο Αλέξης Τσίπρας, με τον Ευκλήδη Τσακαλώκο, με το συνολικό μήνυμα «Μένουμε όρθιοι, όχι απλώς μένουμε σπίτι». Θα περάσει το «Μένουμε σπίτι», αλλά μένουμε όρθιοι ως κοινωνία, ακριβώς για να δώσουμε το στίγμα το τι χρειάζεται να γίνει για να ξαναπάρει μπρος η οικονομία. Να πω εντάχει ότι η οικονομία δεν πήγαινε ούτως ή άλλως καλά. Το 19 έκλεισε πολύ χαμηλότερα από τον προβλεπόμενο ρυθμό ανάπτυξης. Το τελευταίο τρίμηνο είχε 0,7 πτώση. Δεν ήταν τότε θέματα κορονοϊού, ήταν θέματα ανικανότητας της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης και έρχεται τώρα αυτός ο μετεωρίτης που λέγεται κορονοϊός, η οποία αυτή η πανδημία δημιουργεί πολύ σοβαρά προβλήματα, ακριβώς γιατί ουσιαστικά η πολιτική μάχη μεταφέρεται πια στο ποιος θα πει η κρίση, γιατί η κρίση θα έχει κόστος και κόστος μεγάλο. Ποιος θα επιμεριστεί λοιπόν το κόστος? Συνήθως οι πολλοί, οι από κάτω, οι αδύναμοι, ή οι λίγοι, οι έχοντες και αυτοί που μπορεί να ανταποκριθούν? Αυτή είναι η πολιτική και η ιδεολογική μάχη, η οποία πρέπει να πω ότι θα διεξαχθεί και διεξάγεται μάλλον σε πλανητικό επίπεδο. Δεν είναι μόνο θέμα της Ελλάδας. Ναι. Είναι παγκόσμια πλέον αυτή η μάχη. Γίνεται σε πλανητικό επίπεδο και εμείς ως αριστερά καταθέτουμε προτάσεις τέτοιες που ξεκολλούν το κάρο από την ύλη, από τη λάσπη της απραξίας, το κάρο της χώρας, με την ελπίδα ότι θα επανεκκινήσει η οικονομία. Μάλιστα, να πούμε φυσικά, κύριε Ξανθόπουλο, ότι περιμένουμε να δούμε και τι θα γίνει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί εκεί θα πάρθουν κάποιες αποφάσεις. Νομίζω σήμερα, κοιτάξτε, δεν φαίνεται να προχωράει το... Κοιτάξτε, να σας πω, εμείς που είμαστε πεπισμένοι ευρωπαϊστές και ζούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση από τα γενοφάσκια της, εννοώ από την ένταξη της χώρας και μετά, ξέρουμε πώς δουλεύει το πράγμα. Η ιδέα που προς τιμή του συνυπέγραψε ο κύριος Πρωθυπουργός για ένα ευρωπαϊκό κορονοομόλογο, να το πω σε εισαγωγικά, δεν περπατάει μετά τη στεναρή αντίδραση της Γερμανίας, της Ολλανδίας κτλ. Σήμερα λοιπόν πρέπει να βρεθεί μια άλλη φόρμουλα. Έχω την εντύπωση θα βρεθεί μια φόρμουλα με βάση τη χρηματοδότηση αφενός με του ESM, αλλά όχι με τα αυστηρά κριτήρια του ESM. Θα έλεγα μάλιστα από ουσιαστική άποψη δεν μας ενδιαφέρει πώς θα ονομάζεται, αρκεί να εισρεύσει πολύ χρήμα στην αγορά με ευνοϊκούς όρους. Σήμερα αυτή την ώρα νομίζω ή σε πολύ λίγο ξεκινάει αυτή η πολύ σημαντική διάσκεψη, η οποία πρέπει να πούμε το εξής. Είναι πρόκριμα για την πορεία της Ευρώπης στο αμέσως επόμενο διάστημα. Διότι η Ιταλία, η οποία προσβλήθηκε πολύ σοβαρά και έχει τεράστια προβλήματα, είναι μια πολύ μεγάλη οικονομία. Η Ιταλία δεν είναι μια Ελλάδα. Άρα η Ιταλία δεν μπορεί να διαχειριστεί μόνο με το μαστίγιο και τα μνημόνια. Πρέπει να υπάρξει μια συνολική αντιμετώπιση, αυτό για το οποίο βγάζουν φλίκτενες στη συντηρητική Ευρώπη, αλλά φαίνεται ότι είναι μια αναγκαιότητα. Και φαντάζομαι στην άποψη, στη γραμμή που σας είπα, δηλαδή δεν θα είναι ομόλογο, αλλά θα είναι ενίσχυση από τον ESM, αλλά δεν θα είναι και με μνημονιακές υποχρεώσεις και πολύ αυστηρές προϋποθέσεις, θα βρεθεί μια λύση. Θα δούμε βεβαίως αν θα λειτουργήσει, γιατί τα πράγματα είναι οριακά για την Ευρωπαϊκή. Και κάτι τελευταίο, εσείς σαν ΣΥΡΙΖΑ πήρατε θέση για την τοπική ενημέρωση και την περιφερειακή ενημέρωση. Υπάρχει ένα έλλειμμα ενημέρωσης σε όλη αυτή την ιστορία, σε όλο αυτό το σεληνιακό που ζούμε, κύριε βουλευτά, και το λένε και οι βουλευτές. Έχω την αίσθηση ότι υπάρχει ένα πρόβλημα γενικότερα ενημέρωσης. Εγώ, ασκώντας το θεσμικό μου ρόλο, μιλάω και με την κυρία Καρατζόγλου, τη διευθύντρια του νοσοκομείου, και δεν μπορώ να πω βεβαίως, η κυρία Καρατζόγλου με ενημερώνει. Μιλάω και με τον συνάδελφό μου, τον κύριο Μπλούχο, τον κυβερνητικό βουλευτή. Έχω μιλήσει δύο φορές, αν θυμάμαι καλά, και τον έχω θέσει το θέμα. Για μένα το πρόβλημα έχει ως εξής. Αφήνουμε την τοπική κοινωνία έκθετη στην κάθε είδους σπερμολογία και φημολογία. Δεν είναι θέμα δηλαδή ότι θα ξεφύγει το αποκλειστικό προνόμιο της ενημέρωσης από την κυβέρνηση.
είναι ότι πρέπει να σταθμίσει η κυβέρνηση και ο κυβερνητικός βουλευτής και είναι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας τοπικά και πανελλαδικά. Τι μας ενδιαφέρει να κάνουμε? Να κάνουμε μια επικοινωνιακή διαχείριση ή να έχουμε έναν πολίτη, μια κοινωνία ενημερωμένη που μπορεί να σταθεί στον κίνδυνο ο οποίος υπάρχει, είναι υπαρκτός, είναι καθημερινός για την υγεία και τη ζωή του. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να υπάρξει μια αποκέντρωση εισαγωγικά της ενημέρωσης. Δεν μπορεί να αναφέρεται το οποιοδήποτε νοσοκομείο στο νοσοκομείο αναφοράς και αυτή στο κέντρο και κάθε απόγευμα να ακούμε μια γενική ενημέρωση χωρίς να ξέρουμε τα νέα κρούσματα πώς επιμερίζονται, αν αφορούν την κοινωνία μας, τη γειτονιά μας, την περιοχή μας, τους συγγενείς μας, γιατί αυτό το πράγμα δίνει έφορο έδαφος σε κάθε είδους διάδοση, η οποία ευτυχώς στη Δράμα δεν έχει επιβεβαιωθεί, αλλά δεν πάει να δημιουργεί ανησυχίες στην κοινωνία. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είμαστε να τα λέμε. Θέλω να πω στους συμπολίτες υπομονή, μένουμε σπίτι και ότι αυτό θα περάσει, αλλά τα αποτελέσματα τα οικονομικά θα μείνουν. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τις μάχες μας, γιατί τα δυσμενή αποτελέσματα δεν πρέπει να τα φορτωθεί εκ νέου η κοινωνία. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Ήταν ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο βουλευτής Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ. Να πούμε ότι επικοινωνήσαμε και με τον τρίτο βουλευτή του νομού Δράμας, τον κυβερνητικό βουλευτή, τον Κωνσταντίνο Μπλούχο. Σήμερα ήταν δύσκολη η επικοινωνία για να έχουμε κάποια τηλεοπτική εδώ παρουσία του βουλευτή. Δεσμεύτηκε την Παρασκευή, λοιπόν, στις 3 το μεσημέρι θα έχουμε την επικοινωνία μας με τον κύριο Μπλούχο. Απλά το λέμε για να μην λέτε ότι βγάλαμε τους 2 από τους 3 βουλευτές. Ο τρίτος βουλευτής την Παρασκευή, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί. Είμαστε εδώ, κυρίες και κύριοι, όρθιοι θα λέγαμε, και συνεχίζουμε την σημερινή εκπομπή και μπαίνουμε τώρα και σε θέματα τα οποία τρέχουν. Και πραγματικά είναι εντυπωσιακό το ότι σε ορισμένους δήμους αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλές φορές γίνονται διάφορες δράσεις οι οποίες προξενούν ιδιαίτερη εντύπωση. Σε μία από αυτές θα αναφερθούμε σήμερα, η οποία πραγματοποιείται στην Προσοτσάνη και συγκεκριμένα στο Κέντρο Υγείας της Προσοτσάνης, το οποίο έχει και έναν χώρο, μπορούμε να πούμε, που ουσιαστικά υποδέχεται τον κόσμο που μπαίνει μέσα, κάνοντας κάποιες εξετάσεις, αν κατάλαβα καλά. Θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες όμως ο αναπληρωτής δημάρχου Προσοτσάνης και αντιδήμαρχος του Δήμου, ο κύριος Αλέξανδρος Ψωμάς, τον οποίον έχουμε τη χαρά να επικοινωνούμε μαζί του. Κύριε Ψωμά. Καλησπέρα σας, κύριε Φυλακτέ, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Έχουμε, λοιπόν, ουσιαστικά αυτό τώρα είναι μια πρωτοβουλία την οποία ανέλαβε ο Δήμος για να προστατεύσει και το προσωπικό αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Προσοτσάνης. Κύριε Ψωμά. Θα αρχίσουμε από την αρχή. Ξέρουμε ότι πρόσφατα σε ένα κρούσμα στο Δήμο Προσοτσάνης, θα ήθελα να αναφερθώ λίγο πάνω σε αυτό, γιατί είμαστε σε καθημερινή επικοινωνία και με τους επαγγελματίες υγείας και με το νοσοκομείο της Δράμας της Αλεξανδρούπολης και οπουδήποτε αλλού διακομίζονται περιστατικά από τη Δράμα, για να δίνουμε και εμείς μια ενημέρωση, γιατί καθημερινά οι δημότες μας ρωτάνε. Άλλωστε, οι Δήμοι είναι πυρήνες ενημέρωσης, όπως έχει συμβεί, και σε αυτό το πόλεμο δεν πειράζει αν και ένας απλός στρατιώτης πάρει μια πρωτοβουλία και κερδίσει μια μάχη. Και σε αυτές τις μάχες εδώ τώρα τα πάμε καλά. Το κρούσμα, λοιπόν, που υπήρχε στην Ποσοτσάνη, είχαμε σήμερα το μεσημέρι με τον κύριο Αθανασιάδη, τον δήμαρχο, και τον κύριο Σαρίδη μια ενημέρωση ότι θα πάρει εξιτήριο σήμερα. Έχει κάνει 2 τεστ ακόμα τα οποία έχουν βγει αρνητικά. Επαναλαμβάνω, 2 αρνητικά τεστ. Είναι σε πάρα πολύ καλά η κατάσταση η γυναίκα στην υγεία της και σήμερα θα επιστρέψει στο σπίτι της. Είναι περίεργο πάντως. Αυτά τα τεστ, κύριε Ψωμά, βγαίνεις αρνητικός, μετά από 5 μέρες βγαίνεις θετικός. Τώρα βγαίνεις θετικός, μετά γίνονται 2 τεστ, βγαίνεις αρνητικός. Είναι λίγο, θα έλεγα, μυστήρια αυτά τα τεστ. Δεν ξέρω. Κάτι συμβαίνει με αυτά τα τεστ.
και εμάς μας φαίνεται έτσι, αλλά δεν είμαστε αρμόδιοι. Οι αρμόδιοι είναι οι γιατροί, οι επαγγελματίες υγείας. Αλλά εμείς είχαμε μια πληροφόρηση πάρα πολύ σοβαρή, επίσημη, ότι δύο επιπλέον τεστ που γίνανε στην κυρία βγήκανε αρνητικά. Να πούμε ότι η κυρία είχε πάει το νόσημα δεν ήταν τόσο σοβαρό. Είχε προσκομιστεί, έχει κάποιο υποκείμενο νόσημα, ασθενή από κάτι τότε στο κέντρο υγείας και μεταφέρθηκε στην Αλεξανδρούπολη, όπου τη σήμερα επιστρέφει στο σπίτι της και στην ουσία δεν υπάρχει πλέον ένα κρούσμα στην Κοσοτσάνη. Μάλιστα. Όταν διακομίστηκε το κέντρο υγείας, επειδή εμείς καθημερινά είμαστε σε μια συνεργασία, σε μια επικοινωνία, κυρίως ο Άρκης Σαρίδης, ο Αντιδήμαρχος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και συνάδελφος, είναι καθημερινά στο κέντρο υγείας, ενημερώνεται. Είναι γιατρός ο Άρκης Σαρίδης, είναι επιμελητής στην Ορθοπαιδική Κλινική του Νοσοκομείου της Δράμας, έμπειρος γιατρός, είναι και δημοτικός σύμβουλος και φυσικά γνωρίζει το αντικείμενο. Ένας πολύ αξιόλογος γιατρός, ο οποίος καθημερινά με όλη την ομάδα εδώ του Δήμου, με τους αντιδημάρχους, είμαστε σε μια επικοινωνία με το κέντρο υγείας. Λοιπόν, επειδή στις αίρες στήθηκαν κάποιες σκηνές, επαναλαμβάνω σκηνές και όχι γραφεία, για να αντιμετωπιστούν κάποια περιστατικά, τα οποία ενδεχομένως εάν έμπαιναν στο νοσοκομείο και έβγαιναν θετικά, θα μολύναν κάποιους χώρους και θα βάζαν σε κίνδυνο και κάποιους άλλους, είτε ασθενείς, είτε το προσωπικό, είτε επισκέπτες, είτε άλλους ασθενείς. Έπεσε η ιδέα, το συζητήσανε, γιατί ο Άλκης Άρδης ξέρετε χειρουργεί και στις αίρες, μαζί με το προσωπικό, τη διευθύντρια, τους γιατρούς του κέντρου υγείας, αν μπορούμε να προβούμε και εμείς σε μια τέτοια ενέργεια, ούτως ώστε να δημιουργηθεί, θα το πω εγώ με απλά δικά μου λόγια, δεν είμαι επαγγελματίας υγείας, ένα προεξεταστήριο, ούτως ώστε κάποιος ασθενής με οποιαδήποτε συμπτώματα, κυρίως του κορονοϊού, να μπορούσε σε ένα χώρο μικρό και πιο πολύ ελέγξιμο να εξεταστεί εκεί και σε περίπτωση που ούτε δεν είχε κάτι να πάει στο σπίτι του και αν ήταν κάτι σοβαρό από εκεί να πάει σε κάποιο μεγάλο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Γιατί την άλλη φορά μπήκε το κρούσμα στο κέντρο υγείας, φυσικά το σφραγίσαν, προχώρησαν σε απολυμάνσεις, μπήκαν σε καραντίνα κάποιοι γιατροί. Το ευχάριστο ότι είναι και οι γιατροί, να το τονίσω και αυτό, βγήκαν όλοι αρνητικοί, δεν είχαμε τίποτα σχετικά με το κρούσμα που επισκέπτηκε το κέντρο υγείας. Και μετά από επιθυμία και του προσωπικού του κέντρου υγείας, έπεσε η πρόταση στον κύριο Αθανασιάδη. Συζητήθηκε άμεσα με την ομάδα και μπήκαμε σε μια ανέβρεση μιας τέτοιας λύσης. Στην αρχή κοιτάξαμε, γιατί τέτοιου είδους ISO box λέγονται αυτά, container γραφεία, συνήθως χρησιμοποιούνται από μεγάλες τεχνικές εταιρείες. Επικοινωνήσαμε και εγώ συγκεκριμένα με κάποιους επιχειρηματίες, μπορέσαμε να πάρουμε, αλλά υπήρξε πρόβλημα γιατί ήταν σε απόσταση αυτά τα κοντέινερ και ήταν πολύ, είχε μεγάλο κόστος η μεταφορά και κάποια τέτοιου είδους προβλήματα. Τώρα θα κάνω μια παρέθεση. Ο επιχειρηματίας που μας το παραχώρησε ζήτησε την ανωνυμία του, αλλά θα τολμήσω και παίρνω την ευθύνη, εγώ θα το πω ποιος είναι. Κατόπιν απευθυνθήκαμε στη Waterplan, στη ντομάτες υδροπονίας που έχουμε στη μεγάλη επιχείρηση στην Πετρούσα Δράμας, η οποία επιχείρηση σε όλο αυτό τον αγώνα, όλο αυτό το διάστημα, πάντα είναι κοντά μας οτιδήποτε χρειαστεί. Και κατόπιν συνεννόησης μας παραχώρησε αυτό το container ISO box, το οποίο επαναλαμβάνω απολυμάθηκε πλήρως προτού μεταφερθεί. Μεταφέρθηκε, όπως θα δείτε και στα πλάνα σας, στο προάβλιο χώρο του κέντρου υγείας. Εκεί στήθηκε, όπου υποδείχθηκε από τους επαγγελματίες υγείας, τους γιατρούς, το προσωπικό, τη διευθύντρια, στήθηκε σε βοήθεια με το προσωπικό του Δήμου σε ένα μέρος. Και εκεί πλέον, από τη στιγμή που θα στελεχωθεί από το αρμόδιο υγειονομικό προσωπικό, για να υπάρχει αυτός ο χώρος, που αν μη τι άλλο θα προσφέρει ασφάλεια υγειονομική στους εξεταζόμενους, στο προσωπικό και σε όλους τους δημότες μας. Μάλιστα, είναι ωραία κίνηση, πρέπει να πω, κύριε Ψωμά. Πρακτικό, μπορούμε να πούμε ότι το κέντρο υγείας είναι μία μικρή σε όγκο εξυπηρέτησης, αλλά είναι ένα μικρό νοσοκομείο ουσιαστικά και λύνονται προβλήματα, γιατί εδώ γίνεται μια μεγάλη μάχη για να μην υπάρξει διασπορά του κορονοϊού και σίγουρο είναι ότι βοηθάει σε μια τέτοια κατεύθυνση. Εδώ μου λέτε όμως δεν υπάρχει κανένα κρούσμα τώρα. Από τις πληροφορίες που είχαμε, ότι το κρούσμα που είχαμε και διακομίστηκε στην Αλεξανδρούπολη
πήρε εξιτήριο σήμερα και οι δύο εξετάσεις οι τελευταίες ήταν αιτητικές και μιλάμε ότι επικοινώνησαν με το άμεσο περιβάλλον, με την οικογένεια του κρούσματος και θα εξέλθει της οικίας σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Επαναλαμβάνω, το οικογενειακό περιβάλλον, η οικογένεια είναι αρνητική σε όλα και έχουμε αυτή την καλή εξέλιξη. Βλέπουμε εδώ και πλάνα, πρέπει να πω. Ουσιαστικά ενιαίο ήταν το κοντέινερ αυτό, γραφείο, το οποίο τοποθετήθηκε εκεί και πλέον λειτουργεί αυτό, κύριε Ψωμά. Σήμερα δεν πήγα στο χώρο, έλειπα πάλι γιατί περιμένουμε από την ΚΕΔΕ, είχε έρθει το υγειονομικό υλικό και έλειπα από το Δήμο, ήμουν εκτός. Σήμερα θα είχαν προβεί σε όλες τις κατάλληλες ενέργειες από πλευρά υγειονομικού υλικού. Βέβαια δεν θα ήταν κάτι ιδιαίτερο, απλά θεωρώ ότι κάποιο φορείο, κάποιο γραφείο, κάποια εργαλεία από τους ιατρούς, θεωρώ ότι πιστεύω ότι από αύριο θα μπορεί να λειτουργήσει. Δεν ξέρω αν λειτουργήσε σήμερα. Θα έπρεπε να ενημερωθώ. Θα μας τα πει και ο κύριος Μπαϊρακτάρης. Αν είναι ο γιατρός εκεί θα σας τα πει καλύτερα. Μάλιστα. Να πω κάτι για το κέντρο υγείας. Είναι πάρα πολύ σημαντική η προσφορά του. Γι' αυτό και ο Δήμος στηρίζει με νύχια και με δόντια σε οτιδήποτε χρειαστεί. Γιατί σε αυτές τις δύσκολες μέρες, θα το πω, παρακάμπτουμε ακόμα και αρχές, παρακάμπτουμε και κανόνες. Φτάνει να μπορέσουμε να έχουμε μια καλή ποιότητα υγείας για τους δημότες. Δεν πειράζει να κάνουμε κάτι που δεν είναι του Υπουργείου Υγείας, που δεν είναι αυτού του Υπουργείου του άλλου. Φτάνει οι ενέργειες και οι πρωτοβουλίες μας να έχουν γνώμονα το καλό του δημότη και την προστασία τους. Σε αυτή τη μάχη είμαστε όλοι ενωμένοι και πιστεύω να νικήσουμε. Μάλιστα, είναι μια δύσκολη μάχη, είναι μια πολυεπίπεδη μάχη. Είναι μια μάχη που έχει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη και πολλή δουλειά, αλλά και πάρα πολλά γεγονότα και πολλά επεισόδια, θα λέγαμε, έχουν να εξελιχθούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα είναι μια περίοδος που αλλάζουν όλα, κύριε Ψωμά, αλλάζουν προτεραιότητες, αλλάζουν αυτά τα οποία θα πραγματοποιηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Σίγουρο είναι ότι θα αλλάξουν τη ζωή μας σε όλα τα επίπεδα, θα αλλάξουν και τη λογική και την οτροπία και στην τοπική αυτοδιοίκηση, έχω την αίσθηση. Σίγουρα αυτά που διαδραματίζονται τώρα θα επηρεάσουν κατά κάποιο βαθμό, αλλά οτιδήποτε και γίνει μετά δεν θα είναι, θα είναι καθαρό. Δεν θα υπάρχει αμφιβολία από τον καθέναν ότι οτιδήποτε ξεκινήσει καινούριο θα είναι γιατί πραγματικά υπάρχει αυτή η κατάσταση τώρα. Αλλά νομίζω θα αντιμετωπιστεί. Ήδη είμαστε σε πολύ υψηλό επίπεδο αντιμετώπισης παγκοσμίως. Είμαστε από τις χώρες που έχουμε τα λιγότερα κρούσματα, τη λιγότερη αντιμετώπιση. Και επειδή άκουσα και προηγουμένως κάποιους βουλευτές της αντιπολίτευσης, θεωρώ και άποψή μου είναι ότι η κυβέρνηση πήρε πάρα πολύ σωστά μέτρα, ότι οφείλεται αυτό στα μέτρα που πήραμε, αλλά βέβαια και οφείλεται στο ότι ο Έλληνας στον κίνδυνο είναι ενωμένος. Το έχει αποδείξει ο παρελθόν. Καλά θα είναι να μπορούμε να το αποδεικνύουμε και σε καιρούς που όλα είναι καλά, ότι ο Έλληνας είναι ενωμένος και επιφαρχημένος, αλλά δεν πειράζει, έστω και τώρα το πετύχαμε αυτό, γιατί πραγματικά είμαστε ένας λαός που πειθαρχούμε, που είμαστε μια γροθιά σε οτιδήποτε δύσκολο και εύχομαι να το ξεπεράσουμε και να πάνε όλα καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Αλέξανδρος Ψωμάς, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αναπληρωτής δημάρχου Προσοτσάνης, αντιδήμαρχος στον Δήμο Προσοτσάνης. Είδαμε λοιπόν για αυτή την κατασκευή ουσιαστικά, η οποία χρησιμοποιείται για να διασφαλίσει τους κανόνες, τους όσο καλύτερους και σωστότερους κανόνες υγιεινής στα νοσηλευτικά ιδρύματα και στο κέντρο υγείας της Προσοτσάνης. Έγινε άμεσα, μπορούμε να πούμε αυτό, η προμήθεια του συγκεκριμένου κοντέινερ, το οποίο βρίσκεται στην είσοδο του κέντρου υγείας της Προσοτσάνης. Θα το δούμε αυτό το θέμα, θα έχουμε και συνέχεια, θα έχουμε τη δυνατότητα, πιστεύω, να συνομιλήσουμε και με τον Κώστα τον Μπαϊρακτάρη, τον αναπληρωτή διευθυντή του κέντρου υγείας της Προσοτσάνης, ο οποίος γνωρίζει και φυσικά σαν γιατρός περισσότερα πράγματα. Είναι πάντως γεγονός ότι είναι μια μάχη η οποία γίνεται καθημερινά, κυρίες και κύριοι, και αυτή η μάχη θα είναι μια μάχη η οποία θα έχει πάρα πολύ μεγάλο αγώνα στην συνέχεια και πολύ μεγάλη προσπάθεια και από το νοσηλευτικό προσωπικό και από το ιατρικό προσωπικό και από όλους τους πολίτες, αλλά και από τις οργανωμένες δομές.
Απαιτείται λοιπόν να υπάρχει κατάλληλη λειτουργία, σωστός συντονισμός και σωστή οργάνωση, κυρίες και κύριοι. Τίποτε δεν μπορεί να γίνει χωρίς σωστή οργάνωση. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό και το τονίζουμε συνεχώς, φίλες και φίλοι. Είναι γεγονός επίσης, θα πρέπει να σας αναφέρουμε, και ενώ έρχονται συνεχώς μηνύματα, κυρίες και κύριοι, να χαιρετήσουμε και τον κύριο Κώστα Μπαϊρακτάρη. Είναι αναπληρωτής διευθυντής στο Κέντρο Υγείας της Προσοτσάνης, οικογενειακός ιατρός. Κύριε Μπαϊρακτάρη, τι κάνετε? Καλησπέρα σας, κύριε φύλακτε. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά εσείς. Μένουμε σπίτι, αναμένουμε με υπομονή να περάσει αυτή η πανδημία του κορονοϊού και να επανέλθουμε στο παλιό καλό καιρό. Να πούμε φυσικά ότι ο κύριος Κώστας Μπαϊρακτάρης είναι γνωστό ότι ήταν και στο παρελθόν και Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου στον Δήμο της Δράμας. Γνωρίζει πολύ καλά τον χώρο αυτόν και θα λέγαμε το χώρο της υγείας δηλαδή. Είστε και οικογενειακός ιατρός που αυτή την περίοδο έχετε την τιμητική σας, κύριε Μπαϊρακτάρη. Οι οικογενειακοί γιατροί. Ναι, ναι, βεβαίως, ναι. Έχουμε την τιμητική μας, διότι είμαστε οι προστάριδες του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οι γενικοί οικογενειακοί γιατροί, αλλά και οι γιατροί των λοιπών ειδικοτήτων μαζί με το νοσηλευτικό προσωπικό. Νομίζω ότι υπερβαίνουμε αυτούς, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο της πανδημίας, και εν όψη και της σημερινής ημέρας, της Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας, όπου φέτος είναι αφιερωμένη στις νοσηλεύτρες και στους νοσηλευτές και στις ΜΕΣ, οι οποίοι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του Εθνικού Συστήματος Υγείας, νομίζω ότι όλοι μαζί προσφέρουμε τα μέγιστα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την πανδημία του κορονοϊού. Όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά πιστεύω και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ευτυχώς εμείς ως Ελλάδα έχουμε πάρει τα ανάλογα μέτρα από αυτά που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Υγείας και από το Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, και πιστεύω ότι βαίνουμε για την ώρα καλώς, χωρίς βέβαια να εφησυχαζόμαστε και να λέμε ότι είμαστε σε καλύτερο επίπεδο σε σχέση με τις γειτονικές χώρες Ιταλία, Ισπανία. Ακόμα έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Εδώ τώρα τι έγινε με αυτό το κοντέινερ, παύλα, εξεταστήριο, κύριε Μπαϊρακτάρη? Τι ακριβώς θα πραγματοποιείτε εδώ? Αυτό ήταν ένα αίτημα της Διεύθυνσης του Κέντρου Υγείας προς τον Δήμαρχο Προσοτσάνης, τον Θόδωρο Αθανασιάδη, για την προμήθεια ενός, δεν είναι ακριβώς κοντέινερ, λέγεται ISOBOX, είναι ένας χώρος ο οποίος μπορεί να φιλοξενήσει ύποπτα κρούσματα του COVID-19. Στην ουσία είναι ένας χώρος όπου θα εξετάζονται σε αυτό το χώρο όλα τα ύποπτα κρούσματα COVID-19. Ήταν μια άμεση ανταπόκριση του Δημάρχου Προσοτσάνης, σε συνεργασία βέβαια ο Δήμαρχος με εμένα προσωπικά αλλά και με τη Διευθύντρια του Κέντρου Υγείας, ανταποκρίθηκε άμεσα, μπορώ να πω, και ο ίδιος ο Δήμαρχος, αλλά και ο Αντιδήμαρχος Υγείας, ο Άλκης ο Σαρίδης, ο συνάδελφος και πολύ φίλος, αλλά και ο αναπληρωτής Δημάρχου, ο κύριος Ψωμάς. Το αίτημα αυτό προς το Δήμο Προσοτσάνης έγινε πριν λίγες μέρες και εντός λίγων ημερών ανταποκρίθηκε ο Δήμος Προσοτσάνης, και σε συνεργασία βέβαια με επιχειρηματία της περιοχής ήρθε το συγκεκριμένο ISOBOX και τη Δευτέρα εχθές τοποθετήθηκε στο προαύλιο χώρο του Κέντρου Υγείας. Θα λειτουργεί στις επόμενες... τοποθετήθηκε χθες. Σήμερα θα έπρεπε να γίνουν κάποιες τεχνικές εργασίες σύνδεσης με την αποχέτευση, στο δίκτυο αποχέτευσης, διότι φέρει και ένα χώρο εξτρά όπου είναι ένα ατομικό βεσέ για το προσωπικό, για τον γιατρό και την νοσηλεύτρια, οι οποίοι θα μπουν μέσα σε αυτό το χώρο για να εξετάσουν το ύποπτο κρούσμα. Είναι θέμα λίγων ημερών για να έχουμε την πλήρη λειτουργία του ISOBOX. Αυτό που θα ήθελα εγώ να επισημάνω είναι ότι
Αυτό το ISOBOX δίνει τη δυνατότητα στο προσωπικό του κέντρου υγείας, ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, για την ασφαλή διαχείριση όλων των ύποπτων κρουσμάτων COVID-19 που θα προσέχουν στο κέντρο υγείας Προσοτσάνης. Και όχι μόνο η ασφάλεια όσον αφορά το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, αλλά η ασφάλεια και η προστασία των υπολείπων κατοίκων οι οποίοι επισκέπτονται το κέντρο υγείας Προσοτσάνης σε 24-ωρη βάση για να αντιμετωπιστούν διάφορες άλλες καταστάσεις, παθολογικές καταστάσεις, είτε μιλάμε για εξέταση τακτικών περιστατικών ή για αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών, τα οποία αυτά δεν έχουν ούτε ώρα ούτε μέρα. Ένα μήνυμα έτσι τώρα θα ήθελα από σας, γιατρέ, κλείνοντας, για αυτήν την σημερινή παγκόσμια ημέρα, η οποία είναι μια μέρα φυσικά αξέχαστη, γιατί αυτό το διάστημα θα μας μείνει αξέχαστο στη ζωή μας, πιστεύω, με όσα έχουμε δει. Ένα μήνυμα που θέλετε να στείλετε και σαν ενεργός πολίτης, αλλά κυρίως σαν γιατρός. Λοιπόν, εν όψη της σημερινής Παγκόσμιας ημέρας υγείας, εγώ θα ήθελα να περάσω το μήνυμα στους συμπολίτες μας, σε όλους τους Έλληνες πολίτες, ότι θα πρέπει να κάνουν για μερικές εβδομάδες ακόμα υπομονή, να εφαρμόσουν πιστά τις οδηγίες του ΕΟΔΗ και του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας. Εγώ νομίζω ότι είμαστε σε εκείνο το σημείο όπου αυτή η καμπύλη ανόδου του συνολικού αριθμού των κρουσμάτων πιστεύω ότι είναι θέμα ολίγων ημερών να φτάσουμε στο πικ και στη συνέχεια να αρχίσει αυτή η καμπύλη να φθήνει, που αυτό θα μεταφραστεί σε μείωση των νέων του αριθμού των επιβεβαιωμένων εργαστηριακών νέων κρουσμάτων, στην μείωση των νοσηλιών αλλά και στην μείωση και των θανάτων. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να εφαρμόσουμε πιστά όλοι μας, και εμείς οι επαγγελματίες υγείας, αλλά και οι απλοί πολίτες, τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημοσίας Υγείας, για να μπορέσουμε να βγούμε από την πανδημία του κορονοϊού και να επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Να είστε καλά, κύριε Μπαϊρακτάρη. Έχουμε καλή δύναμη, υπομονή και καλή δύναμη σε όλους τους πολίτες, τους Έλληνες πολίτες. Να είστε καλά. Οικογενειακός ιατρός, αναπληρωτής διευθυντής του Κέντρου Υγείας της Προσοτσάνης, ο Κώστας ο Μπαϊρακτάρης. Συζητήσαμε και μαζί του, κυρίες και κύριοι. Δώσαμε και έτσι ιατρικό χρώμα. Θα έχουμε και στη συνέχεια φυσικά ιατρικό χρώμα, όμως δώσαμε και ένα ιατρικό χρώμα στην σημερινή εκπομπή, η οποία ήταν πολιτική κυρίως στο πρώτο της μέρος, ιατρικού τύπου τα θέματα στο δεύτερο μέρος. Πάμε και οικονομία αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στην συνέχεια της σημερινής εκπομπής και στην τελευταία ενότητα της σημερινής εκπομπής, θα λέγαμε, βλέποντας, είδαμε και θέματα πολιτικά αλλά και θέματα υγείας. Πάμε τώρα να δούμε και θέματα οικονομίας. Να χαιρετήσουμε τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου της Δράμας, τον κύριο Στέφανο Γεωργιάδη. Έχουμε τη χαρά να είναι και πάλι μαζί μας. Να σας χαιρετήσουμε, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα σας, κύριε Φυλακτέ. Σας ευχαριστώ για ακόμη μια φορά για την πρόσκληση για να ενημερώσουμε τον κόσμο. Μάλιστα. Τι έχουμε καινούριο, πρόεδρε, αυτή την χρονική συγκυρία? Καταρχάς να πω, επειδή πάρα πολλοί κόσμος περιμένει να ανοίξει πλατφόρμα, μιλάω για τους επαγγελματίες, μιλάω για τις επιχειρήσεις που είναι μέχρι 5 άτομα και για αυτούς οι οποίοι είναι αυτοαπασχολούμενοι και επαγγελματίες, περιμένουν να ανοίξει πλατφόρμα για να υποβάλουν την αίτηση για την λήψη του βοηθήματος των 800 ευρώ που αφορά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο. Να πω ότι η πλατφόρμα τελικά, με δηλώσεις του κυρίου Πιτσιλή, θα ανοίξει έως τις 15 Απριλίου. Εδώ διακρίνουμε μια καθυστέρηση, παρά τις εξαγγελίες ότι θα ήταν ανοιχτή στην ΑΔΕ πολύ σύντομα, διότι οι υποβολές των αιτήσεων για τη λήψη των 800 ευρώ, μιλάω πάντα για τους επαγγελματίες, θα γίνουν στην ιστοσελίδα του τάξης, της ΑΔΕ. Είναι εκτός του εργάνη. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι τις 15 του μήνα ευελπιστούμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη πλέον πλατφόρμα για να μπορέσουν οι επαγγελματίες να υποβάλουν και να λάβουν το βοήθημα. Να πω ότι αυτό είναι όμως και ένα σημείο των καιρών. Βλέπετε ότι εξαγγέλουμε μέτρα, βγαίνουν υπουργικές αποφάσεις με ταχύτατες διαδικασίες. Το κράτος όμως, αν και σε πολύ μεγάλο βαθμό ψηφιακά λειτουργήσε, υπάρχουν ακόμη κάποια θολά σημεία στο θέμα της ψηφιακής του λειτουργίας. Τι θέλω να πω με αυτό? Δεν είναι μόνο οι καθυστερήσεις σε επίπεδο ΑΔΕ, δεν είναι μόνο οι καθυστερήσεις σε κάποιες άλλες υπηρεσίες.
Έχω να πω ότι υπάρχουν και υπηρεσίες οι οποίες έχουν κλείσει παντελώς, δεν είναι καθόλου ψηφιοποιημένες, διότι έχουν δοθεί άδειες στους συγκεκριμένους υπαλλήλους που δικαιούνταν στο κάτω-κάτω να φύγουν, και με αποτέλεσμα να υπάρχουν ζητήματα λειτουργίας, λήψη συγκεκριμένων εγγράφων και βεβαιώσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες για να υλοποιηθούν κάποια έργα, παράδειγμα τεχνικά έργα. Έχω ενημερωθεί ότι υπήρχαν διάφορα ζητήματα στο ΤΣΕΜΕΔΕ, στο Ταμείο των Μηχανικών. Και έχω ενημερωθεί επίσης από πάρα πολύ κόσμο και για άλλες υπηρεσίες. Αυτό καταδεικνύει, κύριε Φυλάκτε, μια τεράστια αναγκαιότητα, η οποία σιγά σιγά δείχνει πραγματικά τι συμβαίνει. Διότι δεν μπορούμε σήμερα να σταματάμε ολόκληρη την οικονομία, έστω και αυτά που λειτουργούν, εξαιτίας της έλλειψης μιας ψηφιακής δυνατότητας μιας υπηρεσίας. Άρα, ο στόχος της επόμενης μέρας είναι να έχουμε ένα απόλυτα ψηφιακό κράτος για να μπορούμε να λειτουργούμε σε κάθε δύσκολη στιγμή. Πέρα από το υπόλοιπο κομμάτι, το οποίο ούτως ή άλλως πρέπει να υπάρχει, και ενώ με την σωστή οργάνωση και με το σωστό τρόπο λειτουργίας και των υπηρεσιών και γενικότερα ό,τι προβλέπεται στη δημόσια διοίκηση και όχι μόνο. Δεύτερον, θα μου επιτρέψετε να πω το εξής, και όπως το τονίζω και την προηγούμενη φορά. Πάρα πολλοί συνάδελφοι μου στέλνουν ακόμη κάποια CAD τα οποία πρέπει να ενταχθούν. Το Επιμελητήριο Δράμας ζήτησε οριζόντια να μπουν όλες οι επιχειρήσεις ως πληττόμενες. Και να σας πω επίσης ότι τώρα μόλις πληροφορήθηκα ότι μάλλον θα επεκταθεί το μέτρο της μείωσης του ενοικίου όχι μόνο σε αυτές τις επιχειρήσεις οι οποίες κλείσαν υποχρεωτικά, αλλά και σε αυτές τις επιχειρήσεις οι οποίες πλήττονται. Δηλαδή, το Υπουργείο προσανατολίζεται σε αυτή την κατεύθυνση, μένει να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε. Κύριε Φυλακτή, είμαστε πολύ προβληματισμένοι για την επόμενη μέρα της αντιμετώπισης του κορονοϊού. Πρωτίστως βέβαια είναι η υγεία πάνω απ' όλα, γι' αυτό και όλοι μας δίνουμε αυτή τη μάχη, αλλά να ξέρετε ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να τραβήξει σε μάκρους. Οι καταστάσεις είναι πλέον ασφυκτικές και ζούμε σε ένα ιδιαίτερα περιβάλλον, ένα ιδιαίτερο διεθνές πλέον περιβάλλον, όπου ουσιαστικά έχει σταματήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό κάθε δραστηριότητα σε ποσοστά τα οποία σε κάποιες περιοχές ξεπερνάνε και το 50-60%. Μια τέτοια είναι και η Δράμα, πρέπει να πούμε, Πρόεδρε. Ακριβώς. Στην Αμερική, να σας πω ότι έχει σταματήσει περίπου το 1/4 της δραστηριότητας, όπου δεν έχουν πάρθει μέτρα ουσιαστικά εκτός από συγκεκριμένες περιοχές και πολιτείες. Ξέρετε τι επιπτώσεις παγκόσμιες έχει αυτό το ζήτημα. Δεν μιλάω μόνο για τη Δράμα ή για την Ευρώπη. Μιλάω ότι είναι ένα φαινόμενο, όπως έχω πει, παγκόσμιο, το οποίο δεν ξέρουμε ακόμη σε τι βαθμό θα οδηγήσει την οικονομία μας σε πρόβλημα, την οικονομία της Ευρώπης σε πρόβλημα, την παγκόσμια οικονομία. Εσείς βλέπετε τώρα να γίνονται κάποιες, μπορώ να το πω, υπάρχει κάποιος οδικός χάρτης τι θα γίνει την επόμενη μέρα, ή εξαρτάται από το πότε θα χαλαρώσουν τα μέτρα και από το πότε θα ανοίξει τυπικά η αγορά, γιατί πιστεύω ότι χάθηκαν μήνες πλέον, κύριε Πρόεδρε, από αυτή την ιστορία, γιατί αυτή η ιστορία θα τραβήξει τουλάχιστον 15 με 20 μέρες ακόμη στο καλύτερο σενάριο. Κοιτάξτε, καταρχάς, όπως γνωρίζετε, συμμετέχω στην Αθήνα στη διοίκηση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, οπότε έχω μια καλύτερη και πιο στοχευμένη γνώση το τι συμβαίνει σε ένα πανελλαδικό επίπεδο σε σχέση με τον κόσμο ο οποίος βιώνει το δικό του μεμονωμένο πρόβλημα. Θέλω να πω ότι εδώ πλέον τα πράγματα είναι οριζόντια. Όλοι είμαστε, αν θέλετε, αγκαλιασμένοι σε ένα πρόβλημα. Είτε δουλεύουμε, είτε δεν δουλεύουμε. Είτε είμαστε πληττόμενοι, είτε δεν είμαστε πληττόμενοι. Όλος ο κόσμος ουσιαστικά κινείται γύρω από ένα τέτοιο πρόβλημα. Το πώς θα το αντιμετωπίσουμε στην παρούσα φάση φαντάζει πάρα πολύ δύσκολο. Διότι τα δεδομένα που έχουμε στα χέρια μας είναι σαφώς και περιορισμένα, περιορισμένων δυνατοτήτων. Επίσης, υπάρχει ένα πολιτικό σκηνικό στην Ευρώπη, το οποίο είναι όχι δυσεξήγητο, δεν θα έλεγα αυτή τη λέξη, αλλά είναι ένα σκηνικό το οποίο στερείται, αν θέλετε, μιας λογικής, διότι έπρεπε άμεσα να εκδοθεί ένα ευρωομόλογο το οποίο να διασφάλιζε τουλάχιστον τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε αυτό το πρόβλημα. Ότι θα υπάρχουν καταρχάς. Ότι θα υπάρχουν το επόμενο χρονικό διάστημα χώρες, λαοί, άνθρωποι. Προσέξτε όμως να πούμε και κάτι ακόμη. Πέστε ότι δεν συμμετέχουμε στην Ευρωζώνη. Η Ελλάδα πού μπορεί να απευθυνθεί με αυτό το πρόβλημα της οικονομίας της? Πέστε μου ειλικρινά. Πιστεύετε ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε από μόνοι? Νομίζω ότι τα ζητήματα
πρέπει να τα σκεφτόμαστε με έναν τρόπο πραγματικά επίλυσης του προβλήματος και όχι, ας το πούμε αν θέλετε, διάλυσης μιας Ευρώπης που σημαίνει ουσιαστικά και μεγαλύτερα προβλήματα για τη χώρα μας. Θα πρέπει να κάτσουμε να το δούμε, επομένως λίγο πιο νυφάλια και να αφήσουμε αυτές τις φωνές. Νομίζω ότι είμαστε πολλοί και είναι και Ιταλοί, είναι και Ισπανοί και είναι πολλοί ακόμη οι οποίοι θέλω να πιστεύω ότι θα βάλουν σε μια σωστή κατεύθυνση την Ευρώπη, διότι μέχρι τώρα δεν έχει αποδείξει δυστυχώς ακόμη τα σωστά αντανακλαστικά. Και βλέπετε, εξάλλου και πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είχαν ούτε καν αντανακλαστικά αντιμετώπισης της υγείας, όπως συμβαίνει στη Βρετανία, άσχετα αν και αποχώρησε, στην Ισπανία ή στην Ιταλία. Αυτό εδώ, τώρα με τον Τζόνσον τι ήταν πάλι, πρόεδρε, δηλαδή... Νομίζω ότι όμως είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί, αναμενόμενο, όταν δεν παίρνεις τέτοια μέτρα, μοιραία μπορεί να χτυπηθείς κι εσύ. Απίστευτο. Ο Τζόνσον είναι κάτοικος κι αυτός της Μεγάλης Βρετανίας, όπως είναι και χιλιάδες άλλοι κάτοικοι που νόσησαν, άλλοι πέθαναν και άλλοι βρίσκονται στις εντατικές και ευτυχώς αρκετοί είναι καλά και πάνε στα σπίτια τους. Για πέστε μου τώρα, γιατί σίγουρο είναι ότι γίνεστε δέχτης πάρα πολλών θεμάτων από τους πολίτες, σας θέτουν προβληματισμούς, οι επαγγελματίες κλπ. Τελικά φαίνεται ότι καταλήγουν στο ποιοι θα πάρουν αυτή την ενίσχυση, υπάρχουν και κάποιες δυνατότητες μείωσης του ενοικίου, πολύ σημαντικό επίσης, κύριε Πρόεδρε. Ανησυχία υπάρχει, άγχος υπάρχει από πάρα πολλούς επαγγελματίες για το τι ξημερώνει και φυσικά μια μέρα η οποία κανένας δεν ξέρει πώς θα είναι η μέρα που θα αφήσουν ανοιχτά πλέον να ανοίξουν τα καταστήματα ή οτιδήποτε άλλο. Εμφανίζονται παρόλα αυτά περιπτώσεις, είδαμε χθες και την πρόεδρο των κομμωτών που είπε, περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα κατοίκων, ασκούν κάποια επαγγέλματα με το βαλιτσάκι θα λέγαμε. Εδώ τώρα δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να ληφθούν κάποια πρόσθετα μέτρα. Καταρχάς, εφόσον υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα παραβίασης της νομοθεσίας, αν μη τι άλλο δεν χρειάζεται να συζητάμε, θα πρέπει να γίνουν οι ανάλογες καταγγελίες και θα πρέπει να εφαρμοστούν τα δέοντα στους παραβάτες που προβλέπονται από το νόμο περί απομόνωσης, περί καραντίνας. Θέλω να πω με αυτό ότι δεν είναι σωστό και απέναντι στους υπολείπους συναδέλφους κάποιοι να παραβιάζουν το νόμο κάνοντας αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ή όλοι μαζί προχωράμε και πρέπει να το σεβαστούμε, ή διαφορετικά όσοι προσπαθούν να εξασφαλίσουν τα του οίκου τους απέναντι σε ζημία των υπολείπων, αυτοί θα πρέπει να υποστούν αυτά που προβλέπει στον νόμο. Και νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ αυστηρά. Άρα μη διανοηθεί κανείς ή τουλάχιστον να έχω εγώ ένα τέτοιο άκουσμα με ονοματεπώνυμο και να πιστεύει ότι θα το περάσει έτσι εύκολα. Δεν θα το περάσει καθόλου εύκολα, κύριε Φυλακτέ. Εγώ ο ίδιος προσωπικά και οφείλω να διασφαλίσω αυτή την ισότητα, θα το καταγγείλω εγώ ο ίδιος. Λοιπόν, προσέξτε τώρα για να πάμε λίγο στη φάση την οποία είμαστε τώρα. Είμαστε σε μια φάση πραγματικά αβεβαιότητας, όπως είπατε. Οι περισσότεροι επιχειρηματίες δεν ξέρουν τι μέλη γενέστε την επόμενη μέρα και φυσικά το άγχος και η αγωνία είναι τεράστια για αυτόν τον κόσμο. Να πω όμως κάτι. Θα πρέπει να πάμε βήμα-βήμα για να μπορέσουμε να βγούμε πιο γρήγορα από το πρόβλημα υγείας. Διότι όσο αυτό παραμένει, τα προβλήματα αυτά θα συσσωρεύονται και σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Δεύτερον, θα πρέπει να έχουμε ετοιμότητα για ένα πραγματικά οικονομικό σοκ το οποίο μας βρήκε, αλλά ένα οικονομικό σοκ το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με συγκεκριμένο τρόπο και μέτρα. Δεν έχει να κάνει μόνο με τον ευρύτερο περίγυρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει να κάνει και με ένα σωστό σχεδιασμό από τη μεριά της πολιτείας και της κυβέρνησης. Τρίτον, θα πρέπει να δούμε τι περιλαμβάνουμε μέσα σε αυτά τα μέτρα και πώς πρέπει αυτά να τα στοχεύσουμε και πού. Να σας πω ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία έχει πάνω από το 95-96% πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και κάποιες μεσαίες οι οποίες λειτουργούν και κάποιες ελάχιστες μεγάλες. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας είναι αυτές οι πολύ μικρές επιχειρήσεις. Άρα θα πρέπει στοχευμένα στους κλάδους που έχουν υποστεί αυτή την τεράστια ζημία, είτε αναγκαστικά με νόμο που κλείσανε, θα πρέπει να στοχεύσουμε στη ρευστότητα. Και προσέξτε, μια ρευστότητα η οποία δεν έχει
καμία απολύτως λογική με αυτό που συνέβαινε στο παρελθόν. Αυτό πρέπει να συμβεί. Διότι είναι τελείως διαφορετικά τα κριτήρια και ο τρόπος με τον οποίο θα κινούμαστε την επόμενη μέρα από αυτά που ήμασταν πριν από την εμφάνιση του προβλήματος του κορονοϊού. Πρέπει να ξεχάσουμε τις αγγυλώσεις και τις λογικές του οποιοδήποτε τραπεζίτη και να πάμε στις λογικές που θέλει να στηρίξουμε τη μικρομεσαία επιχείρηση να μπορέσει να σταθεί για να μπορέσει να παράξει. Διαφορετικά δεν θα έχουμε καμία απολύτως λύση στο πρόβλημα. Αντιθέτως θα έχουμε ένα τσουνάμι κλεισίματος επιχειρήσεων, πράγμα το οποίο απευχόμαστε και γι' αυτό και εμείς δουλεύουμε προς την κατεύθυνση αυτή, να διασφαλίσουμε αυτές οι επιχειρήσεις να μείνουν ανοιχτές. Πρέπει να πούμε φυσικά κάτι ακόμη. Ναι, ναι. Να πω ότι όλοι αυτοί οι οποίοι σχεδιάζουν με λογικές του παρελθόντος πρέπει να τις ξεχάσουν. Οι λογικές αυτές τελειώσαν. Και δεν το λέω εγώ. Δεν το λένε μόνοι επαγγελματίες. Δεν το λένε μόνοι επιχειρηματίες. Το λένε άνθρωποι οι οποίοι διαχειρίζονται αυτή τη στιγμή ουσιαστικά τα χρήματα. Το είπε ο ίδιος ο κύριος Ντράγκη, το είπε οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι σε ένα υψηλό επίπεδο, το λένε άνθρωποι οι οποίοι χειρίζονται τα χρηματοπιστωτικό σύστημα. Το λένε άνθρωποι που είναι μέσα στα Υπουργεία, άνθρωποι που αντιλαμβάνονται μια σκληρή πραγματικότητα η οποία δεν μπορεί να επιληθεί το πρόβλημά της με ασπιρίνη. Άρα εδώ πρέπει να μιλήσουμε για μια τελείως διαφορετική μέρα. Και να πούμε επίσης και ένα σχεδιασμό αναπτυξιακό. Βλέπετε την αναγκαιότητα για όλο τον κόσμο της παραγωγής ιατρικού υλικού. Ό,τι και αν είναι αυτό. Από μάσκες, από οτιδήποτε άλλο. Δέστε ότι πώς μπήκανε δυνατά στο χώρο μικρές επιχειρήσεις, προσέξτε, πλαστικών ειδών με 3D εκτυπώσεις, τα λεγόμενα startup που χρησιμοποιούν πλαστική πρώτη ύλη και παρήγαγαν μάσκες, προσωπίδες και επίσης βαλβίδες για τους αναπνευστήρες. Να σας πω ότι μέχρι χθες, πριν από τον κορονοϊό, δαιμονοποιούσαμε το πλαστικό. Για πέστε μου ειλικρινά, αυτή η δαιμονοποίηση του πλαστικού με τον τρόπο που έγινε και από την κυρία Τούμπερκ και από την κάθε κυρία Τούμπερκ και ο τρόπος που αποδομήσαμε ουσιαστικά και δαιμονοποιήσαμε ένα υλικό το οποίο πραγματικά μέσα στην κρίση έδωσε λύσεις. Λύσεις οι οποίες δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια θύματα θα έχουμε παγκοσμίως αν δεν υπήρχαν αυτές οι δυνατότητες παραγωγής με αυτό το πλαστικό όλων αυτών των υλικών που είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Επομένως, κύριε Φυλάκτε, βάζοντας αυτό το προβληματισμό στην εκπομπή σας. Και καλά κάνετε και το βάζετε. Είναι καλός προβληματισμός, πρέπει να πω. Ακριβώς. Άρα πρέπει να βλέπουμε με άλλη ματιά από εδώ και πέρα. Είναι τελείως διαφορετική η προστασία του περιβάλλοντος. Είναι τελείως διαφορετική να προστατεύσουμε το περιβάλλον, να κάνουμε την ανακύκλωση στην κυκλική οικονομία, από το να δαιμονοποιούμε το πλαστικό, να το καταδικάζουμε και να βγαίνουμε ευκόλως και να λέμε πράγματα τα οποία δεν ευσταθούν. Τώρα τι λένε αυτοί οι οποίοι μέχρι χθες λέγανε αυτά που λέγανε για το πλαστικό, πρέπει να πω. Σας προκαλώ να μιλήσουν. Δεν είμαι εγώ αυτός που έχω τη δύναμη να ακούγομαι όπως η κυρία Τούμπερκ ή κάθε Τούμπερκ, αλλά είμαι μέρος ενός συνόλου επιχειρήσεων, μιας κεντρικής ένωσης μελητηρίων και αντιπρόεδρος ενός ευρωπαϊκού συνδέσμου, με το οποίο πιστέψτε με ειλικρινά θα βγω πολύ δυνατά απέναντι σε αυτές τις λογικές, διότι αυτή η οριζοντίωση της λογικής και απόλυτες απόψεις δεν βοηθάνε πουθενά. Για πέστε μου τώρα, γιατί εσείς πήγατε το Σάββατο και στον Εύρο, πρέπει να πω από το Σάββατο έχουν συμβεί φυσικά. Θα μας τα πει και στο Δελτίο Ειδήσεων ο κύριος Δημήτρης Πέτροβιτς. Είχαμε πλημμύρες, είχαμε ακραία καιρικά φαινόμενα. Γενικά συμβαίνουν κάθε μέρα τόσα πολλά γεγονότα. Η εικόνα που αντικρίσατε... Κοιτάξτε, καταρχάς να πω ότι ήταν μια πρωτοβουλία της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, όπου χρηματοδότησε υλικά για τα οποία είναι απαραίτητα για τους ανθρώπους που προστατεύουν τα σύνορά μας και εμείς είμαστε ήσυχοι εδώ για να μπορέσουμε να μένουμε στα σπίτια μας. Διότι να ξέρετε ότι ο κορονοϊός είναι συνυφασμένος και με την προσφυγική κρίση έτσι, ταυτόχρονα, διότι ήταν δύο κακά τα οποία είχαμε μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε. Βρεθήκαμε πάνω στον Εύρο, όντως σε πραγματικά πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες. Να πω ότι τα βιώσαμε και εδώ στην πόλη μας εξάλλου, δεν είναι κάτι άγνωστο στον πολύ τον κόσμο. Εκείνο όμως που είδα εγώ είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι εκεί στα σύνορα και κυρίως να ξέρετε οι αστυνομικοί οι οποίοι βρίσκονται στο αστυνομικό τμήμα Οριστιάδας, επειδή οι περισσότεροι είναι ντόπιοι, είναι άνθρωποι από εκεί από τον Εύρο. Να ξέρετε ένα πράγμα, δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι, δεν ξέρω τι θα γινόταν τις πρώτες δύο μέρες. Ήταν αυτοί που κράτησαν όλο αυτό το κύμα των προσφύγων και μεταναστών που έπεφταν πάνω στο φράχτη. Τη συζήτηση που είχα μαζί τους πραγματικά διέκρινα
ακριβώς αυτό το ζήλο που έχουν να διαφυλάξουν πρώτα-πρώτα τις εστίες τους στα σπίτια τους, την ίδια τη χώρα. Και γι' αυτό τους έδωσαμε και συγχαρητήρια και τους ευχαριστήσαμε για όλη αυτή την προσπάθεια την οποία κατέβαλαν για να κρατάνε όρθια τα σύνορα, ώστε και εμείς, όπως είπα, να κοιμόμαστε ήσυχοι στα σπίτια μας. Το δεύτερο το οποίο διέκρινα είναι ότι έχουν φύγει όλοι αυτοί από εκεί οι πρόσφυγες, από αυτά τα σημεία, έχουν μεταφερθεί κάπου αλλού, χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ενισχυμένες δυνάμεις από τη γείτονα χώρα, οι οποίες έχουν εγκατασταθεί γύρω-γύρω από το φράχτη μας, σε καθόλου το μήκος της περιοχής. Με αυτό και μόνο θέλω να σας πω ότι είναι σε συνεχή επαγρύπνηση για πάνε ενδεχόμενο, και φυσικά και εμείς στηρίζουμε αυτούς τους ανθρώπους που νυχθημερών βρίσκονται εκεί για να διασφαλίσουν ακριβώς αυτό το μεγάλο αγαθό το οποίο έχουμε, της κρατικής μας ασφάλειας και της προστασίας του εδάφους μας. Να σε ναι. Με αυτές λοιπόν τις λογικές τους δώσαμε άρβυλα υπερσύγχρονα σε πολλά κομμάτια για να καλύψουμε τις ανάγκες τους, καθώς επίσης και αλεξίσφαιρα γυλαίκα, διότι σε αυτές τις περιπτώσεις το υλικό είναι αυτό το οποίο κατά κάποιο τρόπο μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του προβλήματος που εύχομαι να μην ξαναπροκύψει. Αλλά δεν πάβει και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αυτό το θέμα. Και βεβαίως να σας πω ότι έκανα και πρόταση στην Κεντρική Ένωση Μελητηρίων Ελλάδος να ενισχύσουμε επίσης και με υλικό τα νοσοκομεία, τα οποία έχουν ανάγκη και εκεί που υπάρχουν τα περισσότερα χρήματα, σε ένα κεντρικό επίπεδο από την Αθήνα. Και αυτό πρέπει να γίνει το αμέσως επόμενο διάστημα. Θεωρώ θα γίνει αποδεικτή πρότασή μου και νομίζω ότι θα προβούμε σε αυτές τις ενέργειες. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Είναι στα πλαίσια. Ευχαριστώ, κύριε Φυλακτέ. Θέλω να πω ότι ο καθένας από τη μεριά του βοηθάει όπως μπορεί. Το επιμελητήριο δράμας είναι ένα μικρό επιμελητήριο. Έχει κάνει όμως πράγματα τα οποία πραγματικά νομίζω ότι περισσότεροι φορείς πρέπει να το κάνουν. Και νομίζω ότι και από τη δικιά μας μεριά ο καθένας και σε προσωπικό επίπεδο κάνει ό,τι μπορεί πραγματικά. Θα πρέπει από κοινού να τα αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα. Δεν είναι ώρα για επικοινωνίες και επικοινωνιακά παιχνίδια. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια κρίση. Ας είμαστε όλοι μαζί, ας βοηθήσει ο καθένας με τον τρόπο του, με αυτό που μπορεί, με ό,τι μπορεί ο καθένας. Θα πρέπει να κρατήσουμε όρθιο το σύστημα, όρθια τη χώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμη μια φορά και πιστεύω τα νεότερα να είναι ευχάριστα για τον επιχειρηματικό κόσμο και όσον αφορά την αντιμετώπιση των προβλημάτων άμεσα μέσω των εφαρμογών όλων αυτών που αποφασίστηκαν, αλλά και ταυτόχρονα να πω ότι τουλάχιστον να τελειώσουμε γρήγορα το Μάιο, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το καλοκαίρι με τελείως διαφορετικό πρόσωπο, με μια άλλη αισιοδοξία και με μια άλλη προσπάθεια όλοι μας. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, τα λέμε και πάλι σύντομα με τον Στέφανο τον Γεωργιάδη. Και τις επόμενες μέρες έχω την αίσθηση, κυρίες και κύριοι, μηνύματα πάρα πολλά σχετικά με το συσίτιο. Έγινε κάτι από όσο έχω πληροφορηθεί την Πέμπτη ξεκινάει το συσίτιο για 150 συμπολίτες μας. Αυτή την πληροφόρηση είχα τουλάχιστον συζητώντας με τον κύριο Παναγιωτίδη. Κυρίες και κύριοι, Πέμπτη είναι, χάσαμε και τις μέρες πρέπει να πω, μεθαύριο. Και συνεχίζουμε τη σημερινή μας εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Έχουμε και άλλα θέματα, πρέπει να πω. Σήμερα ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα η εκπομπή και με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, τον κύριο Παπαστεργίου, αλλά και με τους βουλευτές, με τον Δήμο Προσοτσάνης, τώρα με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου. Είπαμε να δούμε και καθημερινά σχεδόν στο Δελτίο Ειδήσεων και στις εκπομπές έχουμε και το τι γίνεται στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Πήγαμε λοιπόν Κομωτινή, πήγαμε εννοώ δηλαδή αυτή την περίοδο, τώρα δεν μπορείς να πας κιόλας. Αλλά παρόλα αυτά είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε με τον Γιάννη Καράνη, τον Δήμαρχο Κομωτινέων, μας μίλησε σχετικά. Πάμε να δούμε το βίντεο με τον κύριο Γιάννη Καράνη. Νομίζω ότι όπως όλοι οι Δήμοι, έτσι και εμείς από τις αρχές, από τα τέλη Φεβρουαρίου για τις αρχές Μαρτίου, έχουμε ξεκινήσει πρώτον με διάφορες συσκέψεις που έχουμε κάνει με τους αντίστοιχους αντιδημάρχους και τις διάφορες φορείς εδώ στο Δήμο Κομωτινής. Ξεκινήσαμε να κάνουμε απολυμάνσεις που ήταν πολύ σημαντικό σε όλα τα κτίρια, τα σχολικά αλλά και του Δήμου, στους βρεφονιπιακούς σταθμούς, σαν νηπιαγωγεία και γενικότερα σε όλα τα κτίρια του Δήμου. Ταυτόχρονα
Ξεκινήσαμε με την υπηρεσία καθαριότητος και θα συνεχίσουμε ακόμα ένα πρόγραμμα απολυμάσεων όλων των δρόμων, οικισμών της, του Δήμου Κομωτινής, πλατιών και ό,τι άλλο κοινό στο χώρο υπάρχει. Στη συνέχεια, όπως ξέρετε και όπως γνωρίζετε, είχαμε κάνει αναστολία της λειτουργίας των ΚΑΠΗ και όλων των χώρων οι οποίες θα γινόταν εκδηλώσεις ή γινόταν εκδηλώσεις, που αφορούσε τα θεατικά εργαστήρια, το μαζικό αφηβισμό και γενικότερα τα κοινωνικά φροντιστήρια, τα κέντρα διαβίωμάθησης, τους βρεφονιπιακούς σταθμούς. Νομίζω αυτά ήταν όλα στο χαρακτήρα του κατεπήγοντος. Και επίσης κάτι που έχουμε κάνει νομίζω οι Δήμοι εδώ της περιοχής είναι η αναστολή λειτουργίας των λαϊκών αγορών, που θεωρούμε ότι είναι για μας ένα πρόβλημα που αφορά τις λαϊκές αγορές και τον κόσμο που συνοστίζεται εκεί πέρα, και νομίζω ότι για μας ήταν ένα θέμα το οποίο έπρεπε να το πάρουμε απόφαση ώστε να προστατεύσουμε τους πολίτες μας εδώ. Και φυσικά νομίζω ότι όλα αυτά οδήγησαν στις διάφορες δύσκολες για μας, για τους δημάρχους, αποφάσεις στο να κλείσουμε όλες τις υπηρεσίες μας, και να τις κλείσουμε τις υπηρεσίες με την έννοια ότι θα πρέπει πλέον ο κόσμος να έρχεται στους Δήμους με ραντεβού και όχι με απλή ταυτοπροσωπία στο γκισέ των Δήμων. Θα λέγαμε τα πάνω κάτω. Ακριβώς, τα πάνω κάτω. Έχουν έρθει. Και μην ξεχνάτε ότι έχουμε σφραγίσει παιδικές χαρές και όλα γενικότερα τα κτίρια ευθύνης του Δήμου. Αναγκαστικά με την διαδικασία αυτή του κατεπήγοντος να προστατεύσουμε ουσιαστικά τους δημότες μας και την υγεία των δημοτών μας. Ωστόσο, πολλά προγράμματα έχουν εκπονηθεί και σε συνέχεια, όπως είναι τα προγράμματα σύντησης των Δήμων και γενικότερα το βοήθεια στο σπίτι, που βοηθάει πλέον τους πολίτες που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Και νομίζω αυτό είναι το πιο βασικό, ότι είμαστε δίπλα στον πολίτη και το βοηθάμε ανά πάσα στιγμή να μπορέσει και οι πολίτες αλλά και ο Δήμος να λειτουργήσει στις βάσεις των προγραμμάτων που έχουμε εκπονήσει. Είναι ένας αγώνας δρόμου, πρέπει να πούμε, κύριε Δήμαρχε. Μέχρι στιγμής ο νομός Ροδόπης σε γενικές γραμμές και η Κομωτινή δεν έχει πολλά προβλήματα. Ναι, έτσι είναι, δεν έχουν πολλά προβλήματα, αλλά μην ξεχνάτε ότι προσπαθούμε να πείσουμε τον κόσμο να καθίσει στο σπίτι, ατομικά και εμείς από το Δήμο, αλλά νομίζω και οι υπηρεσίες και οι γενικότερες του κράτους, να μην συνοστίζεται, να μην κάνει άσκοπες κινήσεις, να μην βγαίνει έξω για τη βόλτα του ή γενικότερα θέλει να πάρει τον αέρα του. Νομίζω ότι οι πολίτες της Κομωτινής το έχουν καταλάβει αυτό, αν να ξερέσουμε τις 2-3 μέρες που υπήρχε πρόβλημα με τις τράπεζες και το συνοστισμό που είχαμε δει εκεί πέρα. Το τηρούν δηλαδή σε γενικές γραμμές και φυσικά όλοι αναρωτιόμαστε τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Κύριε Δήμαρχε, θα ήθελα ένα σχόλιο, έτσι, πού πάει αυτό το πράγμα και πού οδηγεί, στο άγνωστο. Κοιτάξτε, νομίζω ότι τα νερά είναι άγνωστα ούτως ή άλλως αυτά που ζούμε αυτό το καιρό, και το ίδιο θα είναι μετά την επόμενη μέρα. Βάσει του προγράμματος που έχουμε εκπονήσει στο Δήμο όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ουσιαστικά το πρόγραμμά μας είναι αυτή τη στιγμή να ξεπεράσουμε το εμπόδιο της κρίσης και την επόμενη μέρα φυσικά με όποια δεδομένα έχουμε αλλά και με αυτό που θα μπορεί να κάνει ο Δήμος να είναι δίπλα στον πολίτη. Εμείς έχουμε πει από την αρχή και το λέω και ακόμα μια φορά ότι η επόμενη μέρα σίγουρα θα είναι δύσκολα για τους πολίτες, είτε αυτή είναι στο ελεύθερο επάγγελμα είτε αυτή είναι στο δημόσιο, αυτό δεν έχει καμιά σημασία. Αλλά ιδιαίτερα αυτοί που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες νομίζω θα δεχτούν και τη μεγαλύτερη πίεση. Εμείς εδώ είμαστε Δήμος Κομωτινής και βάσει το πράξιμο νομοθετικό περιεχομένου που έχουν εκδώσει οι υπουργοί, να βοηθήσουμε τα μαγαζιά, να βοηθήσουμε τους ελεύθερους επαγγελματίες να ξαναστήσουν τα μαγαζιά τους από την αρχή. Σίγουρα η επόμενη μέρα είναι δύσκολη, σίγουρα όλοι θα πρέπει να βάλουμε πλάτη, να ανοίξει η αγορά και να μπορέσουμε ξανά να μπούμε στους παλιούς μας ρυθμούς. Η συνεργασία σας με τις άλλες παρατάξεις στην αντιπολίτευση και γενικότερα αυτό το διάστημα είναι καλή, και με τους υπόλοιπους φορείς, αντιπεριφέρεια κλπ.
Κοιτάξτε, νομίζω εμείς είχαμε από παλιότερα, αλλά και συνεχίζουμε να έχουμε ένα δημοτικό συμβούλιο με τους επικεφαλείς και με τις άλλες παρατάξεις πολύ καλό. Είμαστε πάντα σε συνεργασία και σε συμφωνία στα περισσότερα θέματα που αφορούν το Δήμο και ιδιαίτερα τους δημότες μας. Δεν έχει αλλάξει αυτό. Φυσικά η ενημέρωση είναι συνεχής και από μέρους μου, αλλά και από μέρους του Δημοτικού, και στο μέρος του Δημοτικού Συμβουλίου και σε επιτροπές που γίνονται συνεδριάσεις, και θεωρώ ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε προβλήματα. Αλλά νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει και με τους επικεφαλείς των παρατάξεων, που οι άνθρωποι, και τους ευχαριστώ για αυτό, πάντα είναι συνετοί και σίγουρα όλα αυτά που συζητάμε είναι πράγματα τα οποία βοηθά την κοινωνία της πόλης μας. Ένα μήνυμα αισιοδοξίας, κύριε Δήμαρχε. Κοιτάξτε, νομίζω το μήνυμα αισιοδοξίας θα μας το δείξει την επόμενη εβδομάδα, που θα έχει ένα πολύ καλό καιρό από ό,τι φαίνεται, θα είναι ηλιόλουστος, και από εκεί και πέρα μετά θα αλλάξει και η διάθεσή μας. Τίποτε. Αυτό που έχουμε να πούμε σήμερα είναι μένουμε σπίτι. Η επόμενη μέρα θα είμαστε, να είμαστε όλοι εδώ και έτσι όλοι μαζί θα το ξεπεράσουμε. Να φροντίζουμε ένας τον άλλον, γιατί και αυτό είναι και σημαντικό για έναν Δήμο. Και εμείς είμαστε εδώ ανά πάση στιγμή να βοηθήσουμε όπου μπορούμε. Νομίζω ότι έχουμε τη δύναμη, έχουμε το κουράγιο να τα καταφέρουμε. Έχουμε κάνει ουσιαστικά συνεντεύξεις με όλους τους δημάρχους σχεδόν της περιφέρειας, πρέπει να πούμε, και εν ώψη φυσικά του προβλήματος αυτού. Να χαιρετήσουμε και τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Δράμας, τον κύριο Γιώργο Γεωργιάδη. Φυσικά σήμερα είναι, πρόεδρε, καλό σου απόγευμα, και σήμερα είναι μια πολύ σημαντική ημέρα, είναι η Παγκόσμια ημέρα υγείας. Ναι, αγαπητέ μου Θανάση, καλησπέρα και σε σένα, καλησπέρα στο σταθμό, στους ακροατές σας. Όντως είναι Παγκόσμια ημέρα υγείας. Αλλά ξέρεις ότι δεν θέλω σήμερα να μιλήσω για τον κορονοϊό, θα πω έτσι 2-3 απλές κουβέντες. Για πες μου, ζούμε σε αυτή τη χώρα τα τελευταία χρόνια. Πού στηρίζεται η υγεία στη δικιά μας χώρα να γίνεται από τους λειτουργούς της με ασφάλεια? Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι στηρίζεται στην αυτοθυσία, στον εθελοντισμό και στο φιλότιμο των λειτουργούντων. Μην ξεχνάς ότι το τελευταίο διάστημα δεν έχουμε δει μόνιμο προσωπικό να έρχεται και να αναπληρώνει το ήδη υπάρχον προσωπικό. Για μένα, ο επικουρικός γιατρός δίνει βοήθεια για μια έκτακτη στιγμή, αλλά δεν δίνει βοήθεια όσον αφορά το μέλλον του νοσοκομείου. Το έχω πει πάρα πολλές φορές, θα το πω και για μία ακόμη φορά. Όταν βλέπω ότι στο νοσοκομείο της Δράμας, σε σχέση με τον καθορισμένο αριθμό των ιατρών, οι υπηρετούντες να είναι κοντά στο 55-60%, κάπου αυτό με στεναχωρεί. Και πολύ λιγότεροι, πρέπει να πούμε, γιατρέ, αυτοί οι οποίοι είναι ειδικευόμενοι γιατροί, γιατί και εκεί υπάρχει ένας αριθμός στόχος, ο οποίος είναι πολύ χαμηλότερος. Αγαπητέ μου Θανάση, αυτό ακριβώς θέλω να τονίσω, ότι οι νέοι συνάδελφοί μου γιατροί, όταν βλέπουν ότι το μέλλον είναι δυσίωνο εδώ, τι κάνουνε? Φεύγουνε προς το εξωτερικό. Σου ανέφερα το περιστατικό όταν πριν 2 χρόνια στην ΚΟ, στο Ίδρυμα του Ιπποκράτη, ορκίσαμε τους 7 αριστούχους από τις 7 ιατρικές σχολές της χώρας. Ρώτησα έναν έναν που θα πάρουν ειδικότητα. Ούτε ένα στην Ελλάδα. Ο άλλος είπε Σουηδία, άλλος Γερμανία, Αυστρία, Γαλλία, Αγγλία. Άρα καταλαβαίνεις, εγώ το ακριβώς ανάποδο θέλω. Θέλω την πολιτεία, όχι λόγω του κορονοϊού, να παίρνει μέτρα. Θέλω τα μέτρα να πάρθουν το καιρό ειρήνης. Το λέω πάρα πολλές φορές με απλό τρόπο για να το καταλάβει ο κόσμος. Εάν είναι να πάμε σε πόλεμο και πάμε έτσι όπως είμαστε απροετοίμαστοι, τι θα γίνει? Στην πρώτη μέρα θα πέσουμε όλοι. Εάν όμως εκπαιδεύσουμε τους στρατιώτες μας, εσύ θα κουβαλάς αυτό το όπλο, εσύ αυτό το πολυμόλο, εσύ αυτό το μπαζούκας, εσύ αυτό το πυροβόλο, εσύ το αντιαεροπορικό, μπορούμε να χάσουμε. Άρα τι θέλω με αυτό να πω? Θέλω να πω ότι πρέπει να δοθεί μεγάλη βαρύτητα όσον αφορά τις προσλήψεις μονίμου προσωπικού ιατρών, αλλά και νοσηλευτριών και του υπόλοιπου προσωπικού. Γιατί όταν λέω, πάντοτε το έχω πει, τη λέξη ιατρός, εγώ δεν εννοώ μόνο τους συναδέλφους μου ιατρούς, αλλά και όλους τους άλλους που βρίσκονται στην ομπρέλα της ιατρικής, νοσηλευτικό, παραϊατρικό, παρασκευαστές, όλους, τραυματιοφορείς κτλ. Όλοι αυτοί βρίσκονται στη μάχη αυτή τη στιγμή.
και νομίζω ότι με αυτοθυσία τρέχουμε. Δεν μπορώ να διανοηθώ κάτι διαφορετικό. Το έχω πει πολλές φορές ότι εν ηρεμία η πολιτεία πρέπει να προσέξει την υγεία. Όχι να κόβει κονδύλια από την υγεία και να τα στέλνει κάπου αλλού. Με έχεις ακούσει πολλές φορές να μιλάω για το θέμα της μισθοδοσίας. Είναι παράπονό μου ότι όταν έρχεται συνάδελφος να του υπογράψω το good standing για να φύγει στο εξωτερικό, πώς να σου το πω, συγχίζομαι. Και όταν συζητάω με συναδέλφους μου και τους λέω ορισμένες εικονικές τιμές και καταλαβαίνω ότι με πολύ λιγότερα θα μπορούσε η χώρα μου να έχει ένα επίπεδο υγείας απόλυτο, δεν λέγεται. Από τη μία πλευρά έχουμε τον ιατρό και από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι αυτόν τον καιρό στο λειτουργήμα του ιατρού επιτίθονται οι πάντες. Διάβαζα σήμερα στο email όταν με πήρε τηλέφωνο για να πεις ότι θα βγούμε στο κανάλι μία επιστολή του Προέδρου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και μείνα έκπληκτος. Αναφερότανε για τον συνάδελφο την του... Την είδα και εγώ, ο κύριος Εξαδάχτυλος. Ναι, που αναφερότανε για τον Πρόεδρο των Φαρμακοποιών. Έλεος πια. Η ιατρική δεοντολογία είναι απόλυτη. Καθορίζει ποιος θα κάνει την εξέταση, ποιος θα κάνει τη διάγνωση, ποιος θα κάνει την συνταγογράφηση. Είναι οι ιατρικές πράξεις. Δεν μπορεί να υπάρξει κάποιος άλλος. Για να δοθεί εντολή να γίνει μία συνταγή, ο ιατρός την κάνει. Δεν είναι αρμοδιότητα ούτε του φαρμακοποιού, ούτε κάποιου οποιοδήποτε αλλού, ούτε της νοσηλεύτριας. Και η νοσηλεύτρια για να γράψει εντολή δεν γράφει το δικό της όνομα από κάτω. Το δικό μου εγώ θα το δω και θα την υπογράψω τη συνταγή. Πολύ ωραία οι άλλοι για να εξυπηρετηθούν ορισμένοι χρόνοι υπάσχοντες, αλλά να μην γενικεύουμε στη μια στιγμή και να προσπαθούμε να βγάλουμε ωφέλη κάποια άλλη. Θυμάσαι κάποτε και πριν από 3-4 μήνες είχαμε ξανασυζητήσει για το θέμα των εμβολίων στα φαρμακεία. Τι πράγμα είναι αυτό? Τα εμβόλια είναι ιατρική πράξη. Εγώ έχω μάθει να τα λέω έξω από τα δόντια. Ήταν ένας αθέμητος ανταγωνισμός μεταξύ κακών μου συναδέλφων ιατρών και μερικών φαρμακοποιών και ήρθε το κράτος να το κάνει νόμο. Έλεγος. Λέτε τώρα εσείς μήπως με αυτή την άειλη συνταγογράφηση πάμε σε άλλες ατραπούς. Οδηγηθούμε κάπου αλλού τώρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι η άειλη συνταγογράφηση που θα κάνει ο συνάδελφος γιατρός θα είναι και δωρεάν. Για πείτε μου, εγώ να κάνω κάτι τέτοιο. Δεν θα έρθει μετά συνταγή, αν με κάνει έλεγχο η εφορία, να μου πει πού είναι η απορρίξη παροχής υπηρεσιών που έχω εδώ στο ιδιωτικό σου ιατρείο. Τι θα πω εγώ, δωρεάν? Και θα μου πει αυτά κύριε δεν επιτρέπονται, 1% επιτρέπεται, 2 δωρεάν. Δηλαδή σε ορισμένα πράγματα θα πρέπει ο κάθε τομέας και ο κάθε κλάδος να αναλάβει την ευθύνη του, να πάρει το κομμάτι που το αναλογεί. Εγώ είμαι ο πρώτος που θα πω ότι ο φαρμακοποιός είναι επιστήμονας βοηθός του ιατρού. Διότι εγώ αν θα χρειαστώ ορισμένα πράγματα και πω αγαπητέ φαρμακοποιέ θέλω να παρασκευάσεις αυτό, εκείνος θα το παρασκευάσει, η δουλειά του είναι. Η δουλειά του όμως δεν είναι να μπαίνει στη διάγνωση, στην εξέταση κτλ. Έλεος πια. Να σας ευχαριστήσουμε κύριε Πρόεδρε. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό το πράγμα κάποτε πρέπει να σταματήσει. Και επειδή σου είπα ότι θεωρώ ότι σε αυτή τη χώρα πάντοτε λειτουργούμε με αυτοθυσία, με φιλότιμο, αυτό έκανε και ο Ιατρικός Σύλλογος και έναν λογαριασμό τον οποίο είχε στην Εθνική Τράπεζα. Λογαριασμό για παροχές σε χρήματα όσοι συμπολίτε μας θέλουν, όσα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου θέλουν να συνεισφέρουν, προκειμένου από αυτόν τον λογαριασμό, ξέρεις, σας έχω βγάλει και ειδική ανακοίνωση και την έχετε δει, όσοι θέλουν μπορούν να συνεισφέρουν. Να γνωρίζουν ότι από αυτόν τον λογαριασμό δεν μπορεί να βγει από μέσα ούτε ένα ευρώ χωρίς να υπάρχει και το αντίστοιχο τιμολόγιο. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι τα χρήματα που θα δώσουν θα γνωρίζουν ότι θα πορευτούν προς τον τομέα της υγείας. Πρώτα απ' όλα να υπάρξουν προφυλακτικά μέσα. Ήδη σου ανακοίνωσα από την προηγούμενη φορά ότι στον Ιατρικό Σύλλογο διατηρώ ορισμένες στολές ιδιωτών προστασίας, φόρμες, μάσκες κτλ. 30 των αριθμών,
Όποτε το νοσοκομείο μας ζητήσει εγγράφος και μας πει, κύριε Πρόεδρε, θέλουμε αυτές και αυτές οι ειδικότητες να συνδράμουν, τους γιατρούς, τους ιδιώτες που θα πάνε προς το νοσοκομείο να τους κατοχυρώσουμε να είναι ασφαλισμένοι και να μην κινδυνεύουν. Ακριβώς αυτό είναι και το νόημα που αφήνουμε, δίνουμε στη δημοσιότητα τον δεύτερο αυτόν λογαριασμό που έχουμε, από τον οποίο, όπως σας είπα, δεν μπορεί ούτε ένα ευρώ να βγει χωρίς τιμολόγιο, ούτως ώστε όσοι συμπολίτες μας, όσα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου θέλουν να συνεισφέρουν, να συνεισφέρουν στον τομέα της υγείας. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω και κάτι ακόμα. Κλείνοντας ένα λεπτό. Πρόσεξε μου, Θανάση, να ξέρεις ότι εδώ στη Δράμα, σαν ιατρικό σύλλογο, συμμετέχουμε και στη βοήθεια στο σπίτι. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα γράφουμε άειλες συνταγές. Σημαίνει ότι αν υπάρξουν συμπολίτες μας που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν ή θέλουν μια ιατρική συμβουλή και γνώμη, είμαστε διαθέσιμοι να την διαθέσουμε χωρίς δεύτερη κουβέντα. Και τελειώνοντας να πω αυτή την κουβέντα, θα συνεχίζω να επιμένω και να λέω προσλήψεις μονίμου προσωπικού, μέσα στα οποία όμως να προσλάβουν και 2 γιατρούς ογκολόγους και 5 νοσηλεύτριες, γιατί το πρόβλημα των ογκολογικών ασθενών τώρα φαίνεται δραματικό, που στο νοσοκομείο μας καταλαβαίνει το τι γίνεται. Δεν μπορούν να τρέχουν δεξιά και αριστερά. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γιώργος Γεωργιάδης, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Δράμας. Στέφανος Γεωργιάδης, πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας. Ο Αλέξανδρος Ψωμάς και ο Κώστας Παϊρακτάρης για τις παρεμβάσεις στο Κέντρο Υγείας Προσοτσάνης. Οι 2 βουλευτές, η Χαράη Κεφαλίδου και ο Θεόφιλος Οξανθόπουλος, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, δήμαρχος Τρικάλων Δημήτρης Παπασεργίου. Κυρίες και κύριοι, κλείνουμε για σήμερα. Ήταν η εκπομπή, φυσικά ο κύριος Γιάννης Γκαράνης, ο δήμαρχος Κομωτινής. Ήταν η εκπομπή παρεμβάσεις από το Σταρ Βορειοελλάδος. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, ψηλά το κεφάλι. Γεια σας.